Λοιπόν, καλησπέρα στα κατεχόμενα. Την περασμένη Τετάρτη που πέρασε δηλαδή, πήγαμε να κάνουμε και μια εκπομπή με τη φίλη μας τη Ζιζίδη Πατεράκη, αλλά πέσαν τα ρεύματα, ξέρω, έγινε χαμός, κατακλυσμός, δεν ξέρω τι έγινε. Οπότε μείναμε στη μέση. Είπαμε λοιπόν να το επαναλάβουμε. Τώρα, αν ξαναπέσουν τα ρεύματα, ξαναγίνει κάτι, δεν ξέρω τι, κατέβουν εξωγήινοι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, η επανάσταση, δεν ξέρω τι. Απλά δηλώνω, δεν ξέρω να κάνω παρέα τη Ζιζίδη Πατεράκη, σας το λέω δηλαδή. Τέλος πάντων, χιούμορ κάνω. Καλησπέρα, Ζιζί. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή τώρα πρέπει πάλι, έτσι. Μπορούμε να το συνεχίσουμε, αλλά να συμπεριλάβουμε νομίζω ότι είπαμε και πριν. Ωραία, καλά. Τίποτα δεν επαναλαμβάνεται στη ζωή έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να επαναλάβουμε λοιπόν ότι εσύ, εκτός από ότι κάνεις θεραπείες, κάνεις ρέικι και διάφορα τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις. Και σήμερα έμαθα μάλιστα ότι κάνεις και, πώς το λένε, μετάφραση σε βιβλία και τέτοια. Μάλιστα, πολύ ταλάντι. Κάνεις σεμινάρια για αυτό το πολύ γνωστό βιβλίο, «Η σχολή των Θεών». Όπου εγώ νόμιζα ότι είναι του Έλιο Ντάνα και εσύ μου είπες ότι είναι του Στέφανο Ντάνα. Που είναι δύο. Σωστά. Είναι δύο αδέρφια. Οι οποίοι κάποια στιγμή, όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο και όσοι δεν το έχουν διαβάσει, προτείνω να το πάρετε να το διαβάσετε, ανεξαρτήτως ποιος πιστεύετε ότι το έχει γράψει ή όχι. Μιλάει, έχει ένα κεφάλαιο που μιλάει για τον ανταγωνιστή. Όπου ο ανταγωνιστής μας γίνεται, ουσιαστικά είναι ο εαυτός μας και κάποια στιγμή ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Και όσο πιο ψηλά έχω φτάσει, τόσο πιο ισχυρός είναι ο ανταγωνιστής. Άρα φαντάσου εμείς πόσο ψηλά είμαστε για να γίνει διακοπή ρεύματος ολόκληρο την περιοχή, έτσι. Εμένα μου αρέσει ένα άλλο κεφάλαιο. Το σκεφτόμουν από την έρθεις, που λέει ότι όταν σκοτώσει κάποιον, φταίει ο άλλος που το σκότωσες. Άρα μπορούμε επιτέλους ελεύθερα να πάμε να καθαρίσουμε όλη τη Βουλή και να δικαστούν αυτοί, όχι εμείς που τους καθαρίσαμε. Στο κάτω-κάτω αυτοί το προκαλέσαμε. Είναι. Είπαμε ότι πάντα αυτός που παθαίνει, το λέμε χιουμοριστικά και λίγο απόλυτα, φταίει αυτός που παθαίνει ουσιαστικά. Και να επαναλάβω αυτό που είχε την άλλη φορά, ότι όταν ήμουν μικρή, όταν έπεφτα και χτύπαγα ή μου συνέβαινε κάτι περίεργο, ο πατέρας μου όταν γύριζα σπίτι με πλάκωνε στο ξύλο.
Βέβαια, μην φανταστείτε ότι αυτά που λένε κατάλοιπο τη παιδική ηλικία. Έχω δουλέψει, τα έχω ξεπεράσει αυτά. Έχω βγει πάνω από αυτά. Καλά, κοίτα, αυτό τώρα θέλει ανάλυση. Είναι πολύ απλοϊκό, θα το αναλύσουμε. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Καταρχήν, κάποια στιγμή διάβασα το βιβλίο από ό,τι μου είχε πει και αποφάσισε ότι κάτι σου έκανε, παιδί μου, το κλικ που λέμε, που μα κάνει. Και αποφάσισε να πάει να συναντήσει τον Στέφανο Ντάνα, τον συγγραφέα. Και από εκεί γίνεται συνεργάτη. Καταρχήν είναι περίεργο. Περίεργο δεν είναι. Συνήθως ξέρουμε ότι γίνονται σεμινάρια, ξέρω εγώ, σε πανεπιστήμια, για βιβλία, αλλά που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με πολύ μεγάλους φιλοσόφους, όπως είναι ο Πλάτωνας, όπως είναι ο Αριστοτέλης, γίνονται παγκόσμια δηλαδή τέτοια. Το οποίο είναι πολύ περίεργο, γιατί μετά από 3.000 χρόνια, για να μην καταλάβει τι έχουν πει, κάτι δεν πάει καλά, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε δεν είναι και πολύ περίεργο να γίνονται σεμινάρια, αλλά είναι λίγο περίεργο να γίνεται για ένα νέο βιβλίο. Καταλαβαίνεις το να σου πω, δηλαδή. Ναι, καταλαβαίνω. Απλά από αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί το 99. Συγγνώμη, το 93 γράφτηκε. Κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα. Σε σχέση με τον Πλάτωνα είναι νέο, ρε παιδί μου. Εννοείται ότι είναι νέο, εννοείται. Αλλά περιέχει μέσα πάρα πολλά πράγματα. Και μου είχες πει ότι έχει πάρα πολλά πράγματα από την αρχαία Ελλάδα, από Πλάτωνα κλπ. Ο ίδιος ο συγγραφέας είναι λάτρης της αρχαίας Ελλάδας και μάλιστα στο προπέρσινο Reiki Festival που τον είχα φέρει και έβγαλε μια ομιλία, είπε ότι κανένας από εδώ μέσα από την αίθουσα δεν είναι Έλληνας. Και είχαν νευριάσει πάρα πολύ με αυτό που είπε. Αλλά όλοι νομίζω σήμερα, 2 χρόνια μετά, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι εννοούσε, ότι δεν είμαστε Έλληνες. Καλά, αυτό το λέω και εγώ. Λοιπόν, by the way, είναι πνεύμα ο Έλληνας, δεν είναι επειδή γεννήθηκα εδώ. Και είναι σε όλο τον κόσμο Έλληνες. Έλληνες ανεξαρτήτως χρώματος και φυλής. Ωραία, θα το αναλύσουμε και αυτό. Λέω να πάμε το πρώτο από τη σειρά. Καταρχήν, πας και γνωρίζεις τον Στέφανο Ντάνα. Άρα έχει μια επαφή, τι πώς είναι, ρε παιδί μου αυτό. Πώς θα τον χαρακτήριζες? Θα τον χαρακτήριζα έναν άνθρωπο αιώνιο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ηλικία. Είναι ένας άνθρωπος που ονειρεύεται και έχει την ζωντάνια εφήβου που ακόμα και άνθρωποι πολύ μικρότεροι από αυτόν δεν μπορούν καν να την προσεγγίσουν. Άρα το κάνει πράξη αυτό που λέει στο βιβλίο. Το πρώτο πράγμα που ήθελα να δω ήταν αν αληθινά ένας συγγραφέας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς σήμερα, και όχι μόνο συγγραφείς, υπάρχουν και δήθεν δάσκαλοι. Έτσι, και δήθεν άνθρωποι που κάνουν channeling και δήθεν, ακόμα και δήθεν γιατροί, δήθεν όλοι. Όλα φαίνονται από την πράξη τους. Έτσι, ακόμα και η πολιτική, δεν λέω τώρα για την Ελλάδα, έτσι, θα αναφερθώ σε ένα σύστημα πολιτικό της Αγγλίας, το οποίο δεν κρίνω αν είναι το καλύτερο ή το χειρότερο, αλλά εκεί με το παραμικρό σκάνδαλο που ξεσπάει, ο πολιτικός παρετείται. Δηλαδή ακόμα και με την υποψία φεύγει. Εδώ όχι απλά δεν φεύγουν, αλλά μένουν και μας αποδεικνύουν και ότι είχαν δίκιο που το κάνανε. Λοιπόν, καλά. Εντάξει, το πήγα λίγο μακριά. Αν έχεις θέματα τώρα να πιάσουμε τους πολιτικούς, εγώ προσπαθώ να το αποφεύγω τελευταία, γιατί αρχίζονται τα πινιλίκια, τέλος πάντων, ξέρεις, ας πούμε. Λοιπόν, και θα έχουμε το Ισουρού, ας πούμε, να μας στέλνει πρόστιμα. Πλάκα κάνω. Ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε Ισουρού στο ίντερνετ. Αλλά πού θα πάει ο πολιτισμός, η εξέλιξη, θα το φέρουν και σε εμάς. No problem. Είναι και μια πηγή εσόδων, ρε παιδί μου αυτή. Αλλά ας γυρίσουμε στο βιβλίο. Θέλω να το πάρουμε ως εξής. Καταρχήν, μάλλον να πω κάτι άλλο. Καταρχήν, τι κερδίζει κάποιος, έτσι, έχει διαβάσει το βιβλίο, ωραία, του κάνει ένα κλικ, άλλος μπορεί να το απορρίψει. Δεν λέμε, εγώ τουλάχιστον, είναι την άποψη ότι ποτέ δεν πρέπει να λέω, τουλάχιστον εγώ, κάνει αυτό ή κάνει εκείνο, ας πούμε. Είναι του καθενός. Αλλά μπορούμε να παρουσιάζουμε πράγματα. Και ο καθένας επιλέγει. Εσύ όμως που το κάνεις αυτό, έτσι, τι κερδίζει κάποιος που θα έρθει και θα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο? Καταρχήν, κάθε πότε γίνονται σεμινάρια? Αυτά ήταν μια ιδέα δική μου που την τα έκανα κατόπιν άδεια δική του βέβαια. Οργάνωσα και ίδρυσα ένα book club που ουσιαστικά είναι μέλη. Τα μέλη δεν χρειάζεται κάτι για να γίνεις μέλος, απλά στέλνεις ένα mail και επικοινωνείς μαζί μου. Ουσιαστικά είναι μια λέσχη εντός εισαγωγικών, η οποία μαζευόμαστε και αναλύουμε κεφάλαιο-κεφάλαιο το βιβλίο. Και μέσα από την ανάλυση του βιβλίου, όσοι το έχουν διαβάσει θα καταλάβουν τι εννοώ, ότι χρειάζεται να δοθούν κάποιες τεχνικές οι οποίες σε βοηθούν για να εφαρμόσεις αυτά που λέει το βιβλίο. Δηλαδή το βιβλίο λέει κάτι, ας πούμε, γιατί να μην κοιμάσαι, λέει να μην τρως, λέει να αναποδογυρίσεις την οπτική σου, λέει να αλλάξεις τη ζωή σου, λέει να αρχίσεις να ονειρεύεσαι. Όλα αυτά χρειάζονται μια καθοδήγηση, αν θέλεις, την οποία αν θέλει όλες να ακολουθεί, αν θέλει όχι. Δηλαδή γιατί το βιβλίο μιλάει, είναι και το ίδιο κατά των δογμάτων, έτσι. Όταν ακούσει κάποιον σου λέει: εγώ είμαι η λύση, εγώ είμαι ο δρόμος, μόνο εμένα θα ακολουθήσεις, εγώ είμαι το σωστό, τρέξε και φύγε μακριά.
Αυτή η λέξη, αυτό το κλαμπ, μαζεύεστε σε ένα χώρο ή μέσω ίντερνετ γίνεται? Όχι, αυτά είναι μαθήματα που τα κάνω σε ξενοδοχείο και πέρυσι, που, γιατί ήταν, είναι η δεύτερη χρονιά τώρα, που, αλλά απλά έκανα με ένα διάλειμμα κάποιους μήνες και θα ξαναρχίσουν τώρα. Μαζευόμασταν και τα κάναμε και έξω, δηλαδή είχαμε πάει σε πλατεία, στην Ακρόπολη. Τη μια φορά τους είχα κάνει μάθημα γιόγκα, την άλλη μάθημα χορού. Όλα σε σχέση βέβαια με αυτά που λέει μέσα το βιβλίο. Και το, συγγνώμη, το εντυπωσιακό ήταν ότι υπήρχαν άνθρωποι μεγάλης μικρής ηλικίας, δεν κρίνω, οι οποίοι δεν είχαν χορέψει ποτέ στη ζωή τους. Και πήρανε το πρώτο τους μάθημα χορού. Δηλαδή ήταν μεγάλο άνοιγμα αυτό για να αποδεχτείς τον εαυτό σου και να ζήσεις κάτι. Είσαι δηλαδή της πλατωνικής σχολής, της περιπατητικής. Ναι, ο καλύτερος βασικά θα έλεγα διαλογισμός, και αν όχι διαλογισμός, γιατί πολλοί είναι ξένοι με την έννοια. Η καλύτερη ώρα, αν θέλεις, για να λύσεις θέματα μέσα σου ή που σε απασχολούν, είναι να βγεις και να περπατήσεις. Και περπατώντας να σκέφτεσαι. Λοιπόν, ωραία. Υπάρχει κάποιο site, ας πούμε, ξέρω εγώ, που κάποιος στέλνει το email? Πού το στέλνει το email? Μπορεί να ακούει κάποιος να θέλει. Email μπορεί να το στείλουν στο δικό μου το mail βασικά αυτή τη στιγμή, για να μην τους το κάνω δύσκολο, που είναι το όνομά μου. Ζιζί πατεράκι, παπάκι, gmail.com. Ωραία, όποιος θέλει λοιπόν να εμβαθύνει, στέλνει ένα email και μαθαίνει τέλος πάντων πότε γίνονται σεμινάρια κλπ. Ωραία, πάμε τώρα στο βιβλίο. Καταρχήν, τι κερδίζει κάποιος, έτσι, εμβαθύνοντας σε αυτή τη φιλοσοφία του Dreamer? Να πούμε για όσους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, να πούμε ένα πολύ απλό. Το τι ακριβώς λέει το βιβλίο. Ένας τύπος, απλώς όπως είμαστε όλοι μας, ο οποίος δουλεύει όπως εμείς, όλη μέρα, αλλά είναι δυστυχισμένος, όπως όλοι μας κλπ. Κλπ. Συναντά ένα περίεργο τύπο, που το βιβλίο δεν αποσαφηνίζει τι είναι. Είναι άγγελος, είναι από άλλο κόσμο, είναι εξωγήινος, είναι οπτασία, είναι φαντασία του, δεν ξέρουμε τι είναι. Απλά εμφανίζεται, εξαφανίζεται και του μεταδίδει μια άλλη φιλοσοφία με σκοπό να αλλάξει τη ζωή του και να κατακτήσει την ευτυχία. Έτσι, να γίνει δημιουργικός και την υγεία του. Λοιπόν, και αυτός ο Dreamer, τέλος πάντων, μιλάει έτσι με έναν τρόπο πολύ ποιητικό και πολύ βαθιστόχαστο, ας πούμε, που λέμε. Μάλιστα, είχα διαβάσει μια συνέντευξη του συγγραφέα, ο οποίος όταν τον είχε ρωτήσει η δημοσιογράφος, ας πούμε, πώς μπορεί κανείς να συναντήσει τον Dreamer, δηλαδή, αν θέλω εγώ, ας πούμε, το συναντήσω, είχε πει ότι αυτό είναι το καλύτερο και το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρεις αυτόν τον δρόμο, τέλος πάντων. Είναι πολύ βασανιστικός ο δρόμος. Να πω και ένα αστείο τώρα. Έτσι. Ο δρόμος ουσιαστικά είναι ότι αλλάζω τα πάντα. Αλλά δεν αλλάζω. Αλλάζω αυτά που δεν μου ταιριάζουν. Αλλάζω αυτά που πάντα ήξερα βαθιά μέσα μου ότι δεν μου ταιριάζουν και δεν έβρισκα το θάρρος και τον τρόπο να τα κάνω. Να το πω έτσι χαριτολογώντας, ότι στο πρώτο μάθημα είχαν έρθει γύρω στα 70 άτομα, τα οποία ήταν γύρω στα 20 ζευγάρια, είχαν έρθει μαζί άντρας-γυναίκα. Στο τελευταίο μάθημα είχαν έρθει μόνοι τους και δύο είχαν ζευγαρώσει μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό το λέω για πλάκα. Περισσότεροι είχαν αλλάξει δουλειές, είχαν αδυνατήσει, είχαν βρει το νόημα της ζωής τους και ήταν πολύ καλά. Είναι αυτό, χωρίσανε πάρες αυτοί όλοι. Έτσι, δηλαδή. Ναι. Αυτό το λένε πάρα πολύ δάσκαλοι. Όταν πάρεις τον οδικό δρόμο, μία επίπτωση είναι ότι θα χωρίσεις με τον άνθρωπο που είσαι μαζί. Εκτός αν ο άνθρωπος θελήσει να σε ακολουθήσει. Απλά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι φτιαγμένοι για μας. Δηλαδή, αυτός φτιάχτηκε για μένα. Είναι πλασμένος για μένα. Όταν βρω τον εαυτό μου και γίνω ένα στρογγυλό, ένα ολόκληρο κύκλο, τότε μπορώ να βρω έναν άλλο κύκλο που θα συνεπάρχω και θα δημιουργώ μαζί του. Οι σχέσεις δηλαδή που είναι βασισμένες στην αλλοεξάρτηση, μάλλον στην εξάρτηση και στη ζωή του άλλου. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ζωή, αλλά ζω τη ζωή μου μέσα από τη ζωή του άλλου και θέλω να την ελέγχω. Είναι κάποια στιγμή φτάνουν στο σημείο να αρρωστήσουμε, να μην είμαστε καλά. Άρα, όταν κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου, έστω διαβάζοντας και ένα βιβλίο, και μια φράση είναι ικανή να ξεσηκώσει τον άνθρωπο για να επαναστατήσει ουσιαστικά. Λοιπόν, όσοι με λίγα λόγια, γιατί ξέρω πάρα πολλούς οι οποίοι δεν αντέχουν ένα τον άλλον, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο κανείς δεν τολμάει να φύγει, απλά άλλος κάθεται από εδώ, άλλος κάθεται από εκεί, δεν μιλούνται, μπορεί να διαβάσουν το βιβλίο ή να πάρουν όλα τη ζυζή και να πάρουν την απόφαση να χωρίσουν. Ας πούμε, καλοκαίρι έρχεται, δεν θα βρείτε άλλο να τρέχει τίποτα. Λοιπόν, θες να κάνουμε ένα break, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο? Ωραία, Μενέλε, βάλε μας ένα ωραίο τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε.
Επιστρέψαμε. Μάλλον επιστρέψαμε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, είπε να πούμε πιο βαθιά στο βιβλίο, ε. Ναι. Ωραία. Να το πάρουμε από πού. Καταρχήν, να το πάρουμε από εκεί που ξεκινήσαμε κιόλας, που έλεγε ότι στην ουσία θύμα, ο θήτης είναι το θύμα. Mm-hmm. Αυτό ποιος το ακούσει, έτσι, θα μπερδευτεί πάρα πολύ. Δηλαδή, πώς γίνεται, ρε φίλε, να πάω εγώ τώρα απέναντι και να σκοτώσω έναν τύπο ο οποίος είναι απέναντι. Ή πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι. Αν μεγαλώσουμε την κλίμακα, ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτός φταίει που τραβάει αυτό που τραβάει. Πώς θα το ανέλυες, δηλαδή, για να καταλάβει κάποιος τι εννοεί ο Dreamer. Κοίταξε να δεις. Η ανάλυση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, θα περιοριστώ τώρα πάρα πολύ για να σου το αναλύσω. Αλλά θα πω το εξής, ότι αν πούμε ότι πολύ απλά ψηφίσαμε κάποιους ανθρώπους να βγουν πάνω στην κυβέρνηση κάθε φορά, εμείς αποφασίζουμε ποιοι θα είναι. Από την άλλη, βέβαια, θα σου πει ο άλλος ότι δεν αποφασίζουμε εμείς. Γιατί έχουν φροντίσει αυτοί να μην έχουν παιδεία να κρίνουμε, έχουν φροντίσει να έχουν τα μέσα τα οποία. Η γνωστή προπαγάνδα, και α πούμε, μπορούμε να πάμε και πολύ χοντρά. Α πούμε, πάμε στους ψεκασμούς τώρα και δεν ξέρω τι άλλο γίνεται. Οπότε, πώς φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς γιατί οι μεγαλύτερες αλλαγές γίνονται από μέσα μας. Άρα όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε και έναν κόκο διαφθοράς μέσα μας, έχουμε έναν κόκο ανθρώπου μη έντιμου, έχουμε έναν κόκο που δεν έχω εφαρμόσει την εντιμότητα στη ζωή μου ή την ακεραιότητα στη ζωή μου, αυτό θα βγει και στο σπίτι μου, θα βγει και στους πολιτικούς που είναι πάνω από μένα στη χώρα μου. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή ουσιαστικά είμαι, καθένας από εμάς είναι ένα κύτταρο ενός ευρύτερου σώματος, που είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και η Ελλάδα είναι ένα κύτταρο ενός ολόκληρου κόσμου που είναι πάνω στη γη με όλα τα έθνη. Και ο κόσμος του γαλαξία κλπ. Άρα, όταν ένα κομμάτι μέσα μου είναι άρρωστο, αυτή η αρρώστια, αν δεν την πάρω χαμπάρι έγκαιρα, θα μου εκδηλωθεί σαν σύμπτωμα με κάτι που εγώ θα πρέπει να το δω για να το διορθώσω. Ποτέ δεν είναι αργά για αλλαγή. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι το εδώ και το τώρα, γιατί είπαμε πριν ότι περπατώντας και στην αρχαία Ελλάδα περπατώντας συζητάγανε. Γιατί ήταν παρόντες. Υπάρχει δηλαδή μια μορφή που παίρνω αποφάσεις, που κάθομαι απομονωμένο σπίτι μου και συνδέομαι με το ανώτερο θεϊκό μου κομμάτι ή με το Θεό που πιστεύω, δεν έχει σημασία με τι, αλλά είμαι σε ακινησία και οραματίζομαι και φεύγω μακριά. Και υπάρχει και το άλλο που είμαι παρόν στο εδώ και στο τώρα. Είμαι με ανοιχτά μάτια, περπατάω, ζω, κινούμαι και παρόλα αυτά κατορθώνω να μπω σε θέση παρατηρητή, αυτό λέει το βιβλίο. Να μπω στη θέση του παρατηρητή, να φύγω από το δίπολο καλός-κακός, γιατί είναι ο καλός μου εαυτός και ο κακός μου εαυτός, και υπάρχει και η τρίτη οπτική που είναι ο παρατηρητής. Όποιος μπει σε επίπεδο παρατηρητή, μπορεί να παρατηρήσει τον εαυτό του. Και είναι ο πιο αμήλικτος και δίκαιος, αν θέλεις, παρόλα αυτά, παρατηρητής. Δεν είναι ο φίλος μου που θα μου πει στρίβεις λάθος, ξέρεις, το έχεις πάρει στραβά, πάρ' το αλλιώς, γιατί και αυτός μπορεί να κάνει σε μένα τις δικές του προβολές. Εγνήσιος παρατηρητής μπορεί να γίνω μόνο εγώ του εαυτού μου. Γι' αυτό μέσα το βιβλίο έχει μια πολύ σημαντική φράση που λέει: η αυτοπαρατήρηση φέρνει και την αυτοβελτίωση. Λοιπόν, αυτό που το θέμα του παρατηρητή είναι πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα είναι πώς το κάνεις πράξη σε μια εποχή. Για να μιλήσουμε για το τώρα, γιατί, αν είμαστε σε μια εποχή καλύτερη τέλος πάντων, αν και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Έχω την ρε παιδί μου. Να το πω λίγο διαφορετικά. Αν αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, είχαμε ένα εισόδημα, παράδειγμα, και λέγαμε, ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται και παραπάνω, μπορώ να ζήσω με αυτά, θέλω να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Έχω ρε παιδί μου να φάω, το σπίτι μου, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Ωραία, μπορώ να ασχοληθώ με τον εαυτό μου και να τον κάνω καλύτερο. Σε μια εποχή όμως, όπου αυτοκτονούν άνθρωποι, παιδιά, σήμερα μάλιστα ένα παιδάκι στην Πάτρα έπεσε κάτω, ας πούμε, και το πέρανε στο νοσοκομείο από ότι είχε να φάει μέρες κλπ. Κλπ. Πώς να πεις αυτόν τον άνθρωπο, γίνει παρατηρητής του εαυτού σου και διόρθωσε τον. Κοίταξε να δεις. Επειδή όλα ξεκινάνε από μένα, από μέσα μου εννοώ, από τον καθένα από εμάς, ουσιαστικά λέει και μέσα το βιβλίο ότι thinking is destiny, δηλαδή το να σκέφτομαι δημιουργεί το πεπρωμένο μου.
Η ανθρωπότητα, λέει, σκέφτεται και αφουγκράζεται αρνητικά. Αυτό αρκεί για να εξηγήσει την ατελείωτη διαδοχή συμφορών που ο άνθρωπος επιμένει να μεταδίδει και αποκαλεί ιστορία. Και επίσης εξηγεί γιατί μέσα από τους αιώνες ο πολιτισμός μας σημαδεύτηκε από μια τόσο φρικτή μοίρα. Άρα, εάν εμείς λέμε ότι όλη η πολιτική είναι χαλιά, όλη η πολιτική είναι κλέφτες, είναι δεδομένο ότι δεν μπορώ να δω και να επιλέξω έναν πολιτικό τίμιο, γιατί ήδη έχω προεπιλέξει ότι η πολιτική είναι κλέφτες. Όταν λέω όλοι οι άντρες είναι γουρούνια, είναι δεδομένο ότι όποιον άντρα συναντήσω θα τον αντιμετωπίσω σαν άνθρωπο που θα με εξαπατήσει, θα μου φερθεί άσχημα. Όταν λέω ότι όλες οι γυναίκες είναι πόρνες, έτσι, σημαίνει ότι βλέπω όλες τις γυναίκες με αυτόν τον τρόπο. Είτε είμαι άντρας είτε γυναίκα, δεν έχει καμία σημασία. Άρα, το πώς σκέφτομαι εγώ και το τι σκέψεις έχω μέσα μου, ήδη έχω δημιουργήσει ένα αντίστοιχο περιβάλλον γύρω μου. Το όμοιο δηλαδή έλκει το όμοιο. Υπάρχει και το εξής που λέει ότι ο κλέφτης, όταν δει έναν Άγιο, τον κοιτάζει στις τσέπες. Δηλαδή, ο κλέφτης δεν μπορεί να αναγνωρίσει έναν Άγιο απέναντί του, γιατί έχει μάθει ότι υπάρχει μόνο η κλοπή. Και κοιτάζει λοιπόν τον Άγιο να δει τι έχει κλέψει και εκείνος. Θεωρεί αδιανόητο ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ακέραιος και έντιμος στο 100%. Αυτό που λες τώρα, χθες, έχω μια φίλη, εδώ και 2-3 χρόνια όσο την ξέρω, μονίμως είναι σε μια κατάσταση υπό ό,τι μου συμβαίνει, και πάλι αυτό, και πάλι παθακίδιο, και πάλι παθα το άλλο. Βέβαια έχει ένα τελείως συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Και δεν μπορεί να το καταλάβει. Κάθε φορά λοιπόν, όταν προσπαθώ να της πω ότι, παιδί μου, άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι για να αλλάξει και η ζωή σου, δεν μπορεί. Δηλαδή πάντα φταίνει η άλλη. Εχθές λοιπόν μου στέλνει ένα μήνυμα, τι διάλογο συμβαίνει πάλι με τον τύπο το συγκεκριμένο και πάλι τα ίδια και πάλι όλα αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή κουράστηκα, της λέω, όταν καταλάβεις ότι εσύ το δημιουργείς, γιατί δεν τυχαίο ότι μόνο εσύ τα ζεις αυτά και δεν τα ζω εγώ, ας πούμε, εσύ τα ζεις, άρα εσύ τα δημιουργείς. Κατάλαβε το και άλλαξε το. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Ποιο είναι το πρώτο βήμα, κατά τη γνώμη σου, για να το καταλάβει αυτό και να αλλάξει, έστω λίγο? Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να το καταλάβει? Είναι να καταλάβει ότι πολύ απλά, μια και τώρα ευκαιρία και είναι και οι απόκριες. Και τι κάνουμε τις απόκριες, τεινόμαστε κάτι? Φέτος δεν χρειάζεται να δούμε τίποτα. Είμαστε μαλάκες, μια χαρά, μπορούμε να βγούμε έτσι όπως είμαστε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πάντα παίζουμε κάποιο ρόλο. Άρα φοράμε μια μάσκα. Δηλαδή παίζει το ρόλο του συζύγου, της ερωμένης, της μάνας, της γυναίκας που μαγειρεύει, του άντρα που κάνει το ένα, το άλλο, του άντρα που είναι πατέρας, που είναι φίλος, που είναι. Όταν κατανοήσω ότι όλα αυτά είναι ρόλοι εντελώς διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον και εγώ τους παίζω με μεγάλη το ρόλο του θύματος, το ρόλο του κλέφτη, είναι όλα ρόλοι αυτά που ο καθένας μας τους παίζει για κάποιο λόγο. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσω ότι όλα αυτά είναι ρόλοι που μου συμβαίνουν, βγαίνω ουσιαστικά από αυτά και κατανοώ ότι μπορώ να παίξω και έναν άλλο ρόλο, γιατί τον έχω και τον άλλο ρόλο, δηλαδή του έντιμου, το είμαι καλά, το ότι μπορώ να αναλάβω την ευθύνη της ζωής μου 100% στα χέρια μου και να προχωρήσω. Ωραία. Εγώ τώρα θα κάνω το σύγχρονο διαβόλου, ως συνήθως δηλαδή. Πρόκριση. Σε πάω εγώ στα προηγούμενα χρόνια, έτσι, τα οποία θεωρητικά ήταν καλά, τα οποία δεν ήταν και καθόλου καλά, γιατί πάλι τα ίδια ήταν. Κάποιοι γκρινιάζανε μόνιμα. Πάλι για ενεργεία μιλάγαμε, πάλι μιλάγαμε για, ξέρω εγώ, φτώχεια, πάλι μιλάγαμε για την γενιά των 700 ευρώ, όποιος τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Λοιπόν, άκουγες από ανθρώπους που ήταν έντιμοι, που όντως δεν είχαν κλέψει, δεν είχαν κάνει, απλά δουλεύανε και πάρα πολύ, ας πούμε, απλά ίσως για να επιβιώσουν. Και όμως φτάνανε σε ένα συμπέρασμα κοιτώντας γύρω τους τον κόσμο και έλεγε, με το σταυρό στο χέρι δεν πας πουθενά. Δηλαδή είδες ο άλλος, έκανε τη λαμογιά, πήρε σπιτάκι, αυτοκίνητο, βολεύτηκε, πήγε στο δημόσιο, δεν ξέρω τι κλπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κόσμος δεν γεννιέται και είναι κακός. Κοιτάζει γύρω τον κόσμο που βρέθηκε και βλέπει αυτό που είναι το μήνυμα αυτό. Το οποίο είναι και ακριβώς το ανάποδο μήνυμα από το οποίο, αν θες, σου λένε στο σχολείο όταν είσαι μικρός, ότι παιδί μου να είσαι καλός. Και... Αλλά βγαίνοντας στην κοινωνία, βλέπεις ακριβώς το ανάποδο. Οπότε τι να πεις εκείνον τον άνθρωπο, ότι ξέρεις κάτι, εσύ ξέρω εγώ στην ψάθα που λέμε και πέθανε φτωχός για να κερδίσει τον άλλο κόσμο, αυτό που λένε οι θρησκείες, ας πούμε, και διάφορα τέτοια, πώς θα τον πείσεις για κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που βλέπεις, αυτό που ο κόσμος ο ίδιος σε εκπαιδεύει, είναι ακριβώς το ανάποδο. Κατανοώ λοιπόν την αλλαγή με το να αλλάξει ο κόσμος, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Δεν πάω να αλλάξω μόνος μου εγώ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα αλλάξει μόνος του και θα πει: OK, εγώ από σήμερα αποφασίζω να είμαι έτσι,
Καταρχήν είναι μόνος του. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι μόνος σου. Ας πούμε, έτσι, όταν όλοι οι άλλοι είναι, ας πούμε, ξέρεις, σε μια κατάσταση άσφα. Το λέγε και ο Πλάτωνας αυτό, όταν πήγε ένας πατέρας και του λέγε: θέλω το παιδί μου να γίνει φιλόσοφος, αλλά εγώ δεν θέλω. Γιατί έχω παρατηρήσει, λέω, ότι εσείς όλοι είσαστε μόνοι σας. Και του λέγε ο άλλος, όταν το μεταφέρουμε στη σύγχρονη εποχή, ναι, γιατί εγώ του λέω: δεν μπορώ να πάω στα μπουζούκια, παράδειγμα. Τι να πάω να κάνω, δηλαδή, στη βλακεία. Άρα έχω λιγότερους ανθρώπους να κάνω παρέα. Είναι, υπάρχει ένα τίμημα βγαίνοντας από τη μάζα που λέμε, δεν είναι. Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα τίμημα, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο που γράφει μέσα το βιβλίο. Η μάζα είναι ένα φάντασμα. Ένας μηχανισμός που επηρεάζεται από το οτιδήποτε. Δεν έχει πίστη, δεν έχει δική της θέληση. Δεν μπορεί να δημιουργήσει. Μπορεί μόνο να καταστρέψει. Αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος της μάζας. Μόνο η ακεραιότητα, όποιος κατέχει μία θέληση, μπορεί να ονειρεύεται και να υλοποιεί το αδύνατο. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει η μάζα και κάθε ένας μέσα στη μάζα όμως που μπορεί να αντιληφθεί τη λεπτομέρεια, την ιδιαιτερότητά του και να δει ότι μπορεί να ονειρεύεται, γιατί ουσιαστικά το νόημα είναι να μπορώ να ονειρεύομαι. Αυτό που πάνε να μας σκοτώσουν όλοι είναι το όνειρο. Έτσι. Και ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα δεν κατάφερε να ακούσει τους σοφούς της, ούτε τα μαντεία της. Η ίδια η αναγνώριση της αρρώστιας μας, της ενοχής μας, είναι από μόνη της η θεραπεία. Άρα δεν χρειάζεται να βγω έξω και να διαλαλήσω, να πάρω μια σημαία ή να κάνω μια επανάσταση, όπως μας μάθανε, ξέρεις, να βγω να το φωνάξω και να δημιουργήσω την αντίθεση και όταν δω κόντρα τότε σημαίνει ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Όχι, σημαίνει απλά να... το μόνο που ζητάμε ουσιαστικά για να... και λέει το βιβλίο μέσα, είναι να μπορέσω να αυτοπαρατηρηθώ, να σταματήσω, να βγω από το δίπολο, είμαι καλός, είμαι κακός, είμαι κλέφτης, είμαι άγιος, να μπω στη θέση παρατηρητή, δηλαδή σε μια τρίτη θέση, να δω ποιος αληθινά είμαι και να κάνω μια διάγνωση ουσιαστικά. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Η διάγνωση από μόνη της είναι και η θεραπεία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, σου λέω. Δηλαδή, αν βρω ότι μου προκαλεί μικρανίες όταν κοιμάμαι κάθε βράδυ με τον άντρα μου στο κρεβάτι, σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Δεν φταίει το κρεβάτι. Φταίει ο άνθρωπος που είναι εκεί. Είναι σαφέστατο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να τα αλλάξω. Να βρω τη δύναμη να τα αλλάξω. Άρα και τους πολιτικούς. Κάναμε λάθος. Αποφασίζει ο καθένας μέσα του, γιατί σαν μάζα, όπως λέμε, είναι δύσκολο να οργανωθείς και να αποφασίσεις. Ο καθένας μέσα του, ας αναλογιστεί, αν ψήφισε σωστά. Ή αν δεν του αρέσει το κόμμα που ψήφισε ή αυτοί που βγήκαν πάνω, αυτά που κάνουν, να τα αλλάξουν. Γιατί πάνε και ψηφίζουν τα ίδια και τα ίδια πάλι. Μήπως γιατί είναι πελάτες και είσαι εξαρτημένος με το χρήμα. Δηλαδή, γιατί όλοι αυτοί, δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, που πάνε στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ, παράδειγμα, έτσι, το οποίο απόρροπος υπάρχει ακόμα αυτό το καρκίνωμα, ποιοι είναι αυτοί. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι κομμοβολεμένοι, κάνουν business, παίρνουν αυτό, καταλάβεις, να ζήσω εγώ, πεθάνουν οι άλλοι. Και ο κόσμος που επαναστατεί, τι βλέπει, βλέπει ότι ακόμα και σήμερα μετά από όλα αυτά, αυτοί επιβιώνουν. Κανείς δεν έχει πάει φυλακή, κανείς δεν έχει τιμωρηθεί και μας κουράνε και το δάχτυλο. Εκεί λοιπόν βγαίνει ο άλλος και σου λέει: ωραίο είναι όλο αυτό. Αλλά μήπως να πάρω μια κοντρόνα, ξέρω και να βγω και πάρω χάρος. Υπάρχει και τι να κάνω, δηλαδή. Αν περιμένω εγώ το παράδειγμα, εγώ να αλλάξω ο κόσμος, δηλαδή φαντάζομαι τώρα πώς είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε 10 εκατομμύρια, ας πούμε, έτσι. Να περιμένω δηλαδή εγώ ότι αυτά τα 10 εκατομμύρια θα φτάσουν σε ένα επίπεδο τέτοιο συνείδησης που θα κάνουν αυτή την αλλαγή για να αλλάξει η κοινωνία, εγώ δεν θα υπάρχω. Έχω τελειώσει, δηλαδή δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τώρα και θα πάρει αυτό, ας πούμε. Και κολλάει ο άλλος. Δηλαδή του λες και σου λέει: α, αυτό θέλει, δεν θα ζω εγώ τότε, τι με νοιάζει. Και ξαναγυρίζει τα ίδια. Θα κάνω τώρα εγώ το δικηγόρο του διαβόλου και θα σου πω ότι πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι έτοιμοι για μια τέτοια μαζική αλλαγή ξαφνικά. Πώς θα αντέξουν μια ξαφνική αλλαγή? Πες ότι μπορούσαμε να πατήσουμε το κουμπί αυτή τη στιγμή. Αφού δεν έχουν αλλάξει οι ίδιοι μέσα τους, πώς θα μπορέσουν να εφαρμόσουν κάτι καινούριο? Γι' αυτό λέμε ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές γίνονται μέσα μας πρώτα. Ακόμα και αν αυτό απαιτεί να αλλάξω την ανέχεια, να αλλάξω τη φτώχεια αυτή τη στιγμή που έχω, να αλλάξω τα πάντα στη ζωή μου, να αλλάξω τη δουλειά μου, να αλλάξω μια αρρώστια, να την αναστρέψω. Πώς θα γίνει αυτό? Ξεκινά από μένα, από μια σκέψη και μόνο, δηλαδή να πάρω την απόφαση. Άρα δεν είναι έτοιμοι οι άλλοι για την αλλαγή αυτή που λες αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν είναι έτοιμος. Άρα ξαναγυρνάμε πάλι ότι είναι ατομικός ο δρόμος. Μοναχικός, μόνος σου. Έτσι δεν είναι? Μόνος σου, αλλά είναι και πάρα πολλοί άλλοι μαζί που τους συναντάς όταν ξεκινήσεις. Ναι, okay. Το είχαμε πει και στην άλλη εκπομπή, νομίζω, που μας κόψανε τα ρεύματα και όλα αυτά και ο Σαμαράς μόνο κάτι έκανε, δεν ξέρω τι έκανε. Ότι όλοι αυτοί οι οποίοι διδάξανε την επιστροφή στο φως, να το πούμε έτσι ποιητικά, είναι και της μόδας, είτε αυτός λεγόταν Σοκράτης, είτε λεγόταν Πυθαγόρας,
είτε λεγόταν Αριστοτέλης, είτε λεγόταν Χριστός, είτε λεγόταν όποιον θες, ας πούμε, Γκάντι, οτιδήποτε, τελειώσανε. Είτε εξοριστήκανε, είτε πιαν το κόνιο, είτε τους σκοτώσανε, είτε τους σταυρώσανε, είτε οτιδήποτε. Αυτό εμένα μου λέει ότι υπάρχει μια δύναμη στον πλανήτη, κάποιοι άνθρωποι που την υπηρετούν. Μπορώ να κάνω διάφορα σενάρια εγώ. Να πάω και στα θρησκευτικά και να μιλήσω για δαίμονες. Μπορώ να πάω στο πιο γήινο, ας πούμε, για να το πω, ας πούμε, απάνθρωποι. Δεν έχει σημασία εκεί η λέξη. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια δύναμη η οποία δεν αφήνει με τίποτα να εκφραστεί η θετική πλευρά του ανθρώπου στον πλανήτη. Την τελειώνουν, την καταστρέφουν. Και οι οποίοι βλέπουμε ότι δεν το πληρώνουν. Γιατί εδώ και χιλιάδες χρόνια αυτοί έχουν την εξουσία. Μήπως να γίνει ένα μεγάλο μπαμ, δηλαδή να πούμε, ρε παιδιά, okay, ας κάνουμε ένα πόλεμο. Γιατί κάπου μάλιστα χθες διάβαζα ότι είχε πει ο Πίνδαρος, νομίζω, ότι ο πόλεμος είναι ο πατέρας όλων. Απλά άλλους τους κάνει ελεύθερους, άλλους τους κάνει σκλάβους, ανάλογα πώς θα πολεμήσεις. Και τελειώνουμε. Άμα κερδίσουν, κερδίσατε. Τι να κάνουμε, οκ, ρε παιδιά, κερδίσατε. Μια και καλή, ας πούμε. Άμα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε εμείς. Μέσα στο διάλογο. Δεν πάει αυτή η κατάσταση άλλο. Εγώ θα στο ξαναστρίψω πάλι και θα σου πω ποιοι θα κάνουμε τον πόλεμο. Εμείς. Εμείς, τι. Λοιπόν. Οι Σπαρτιάτες 7 χρονών έπαβαν να εξαρτώνται και εισέρχονταν σε μια σχολή Ανδρείας, όπου πλάθονταν ήρωες, λαμπροί, ακαταμάχητοι πολεμιστές, και σήμερα στην ίδια ηλικία τα παιδιά εντάσσονται στο θλιβερό στρατό των ενηλίκων. Σου λέει κάτι αυτό? Κοίταξε, εμένα μου λέει πολλά. Και αυτό με τους Σπαρτιάτες τώρα, επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας, οι 300 του Λεωνίδα και οι 300 της Βουλής, τα έχεις ακούσει, όλοι τα έχουμε ακούσει αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι οι 300 του Λεωνίδα επαναστάτησαν πρώτα εναντίον της Σπάρτης, γιατί η Σπάρτη δεν ήθελε να πάει στον πόλεμο. Τα είχαν αρπάξει από τους Πέρσες, ό,τι βλέπουμε και σήμερα να γίνεται. Είχαν δηλαδή, ξέρεις, και κάναν τους χαζούς. Και ο Λεωνίδας επαναστάτησε πρώτα στη Σπάρτη και μόνος του με 300 πήγε και έκανε αυτό. Και απλά αυτό μετά άλλαξε την ιστορία. Ενωθήκαν και οι άλλες πόλεις και έγινε η νίκη των Σπαρτών μετά μέχρι των Πλατεών. Λοιπόν, αυτό μου λέει ότι δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Στην αρχαία Αθήνα δεν ήταν όλοι ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και ο Σωκράτης. Υπήρχαν τεράστια λαμόγια που κλέβανε, που κάνανε, που ράνανε, χιλιάδες πράγματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό λέω. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Άρα ξαναγυρίζω, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον πάλι, ότι είναι προσωπική επιλογή. Και πληρώνω το τίμημα. Δηλαδή δεν θέλω να σου κάνω κακό εσένα, δεν θέλω να σε κλέψω, δεν θέλω όλο αυτό. Οκ, 99% θα την πάθω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δω και τον πελάσω δηλαδή, ας πούμε. Ή θα σε πούσει κάποιο ηλίθιο, όλα αυτά. Οπότε εκεί είναι προσωπική επιλογή. Το αντέχω, γιατί έτσι θέλω εγώ να είμαι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά το να περιμένω ότι θα ξυπνήσει ο κόσμος, θα βγει από την ύπνωση. Δεν ξέρω τι, από τον φόβο, αν θες. Ύπνωση, θα... καλά ύπνωση. Ναι, και το ίδιο είναι. Και θα αλλάξει τακτική. Εγώ τουλάχιστον δεν το περιμένω. Απλά έστω εμείς αυτή τη στιγμή, ή όσοι μπορούν να το κατανοήσουν αυτό, οφείλουν να το κάνουν αυτό. Για αυτούς τους ίδιους. Δηλαδή, όταν κάνω κάτι, δεν προσδοκώ το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις, λέω, το κάνω για μένα. Όταν κάνω κάτι με σκοπό να πετύχω κάτι άλλο, ήδη έχω περάσει την αντίθετη, έχω περάσει στο... Δεν θέλω να μπω τώρα φωσκοτάδι, αλλά δηλαδή, λειτουργώ εναντίον μου. Το καταλαβαίνεις αυτό? Ναι. Κοίταξε, εγώ το καταλαβαίνω. Και θα το πω και λίγο απλά. Στην ουσία, η πιο βαθιά διδασκαλία είναι η πιο απλή. Δεν χρειάζεται ούτε βιβλία, ούτε πανεπιστήμια, ούτε τίποτα. Το να φέρεσαι απλά με αγάπη είναι το πιο απλό μάθημα. Το πιο δεν υπάρχει απλό μάθημα. Είναι το πιο δύσκολο μάθημα. Το πιο απλό είναι. Απλό να το λέμε. Δεν υπάρχει πιο απλό, παιδί μου. Δεν είναι τόσο δύσκολο να συνειδητοποιήσει, δηλαδή, ότι εδώ έχουμε. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ακούμε συνέχεια, ειδικά αυτή την εποχή που καταραίονται σε ένα κόσμο, προσπαθεί να δεχθεί ένα άλλο. Είτε αυτόν τον κόσμο τον άλλο τον ονομάζουν άλλοι νεοταξίτη, άλλοι τον ονομάζουν νέα εποχή, άλλοι τον ονομάζουν παγκόσμια πραγματικότητα. Ξέρω, ο καθένας ό,τι θέλει, ας πούμε, ξέρω, λέει. Και βλέπεις κιόλας, πάει να πεις κάτι για αγάπη, ας πούμε, σου λένε να είσαι με τους αυτούς, ας πούμε, που θέλουν την παγκοσμιοποίηση και τέτοια. Ρε παιδιά, είναι λογικό, μα αν δεν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει ισοτηρία. Δηλαδή και να φτιάξω εγώ τη χώρα μου μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα μου την πέσουν οι άλλοι. Δεν θα μπορώ να είμαι ηρέμος. Πρέπει να απλωθεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει παγκόσμια συνείδηση για να ηρεμήσει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Άσχετο αν όμως το κάνει, δεν μπορεί να την πέσουν από άλλο πλανήτη, οπότε πάλι θα έχουμε άλλα μπερδέματα. Αλλά τέλος πάντων, ας το δούμε τώρα εδώ πλανητικά, ας πούμε. Μπερδεύεσαι λοιπόν. Αλλά σου ξαναλέω, άντε τώρα πεπιθήσεις αιώνων να τις βγάλεις και να τις κάνεις και τις...
προσωπική επιλογή είναι τελικά. Και δεν είναι απλό. Σκέψου το παιδάκι ότι λέει μαμά σε αγαπάω αν μου κάνει παράσταση τηγανιτέ. Μπαμπά σε αγαπάω αν μου πάρει ποδήλατο. Αν δεν μου πάρει, δεν σε αγαπάω. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ανιδιοτελή αγάπη στον πλανήτη. Δεν έχει διδαχθεί ποτέ. Μάλλον... Okay, η μάνα στο παιδί το χαϊδεύει μόλις κάνει κάτι καλό. Δηλαδή το εκπαιδεύει σαν σκύλο το παιδί. Άρα ήδη το παιδί έχει μάθει από μια μάνα που και αυτή την εκπαιδεύσαν έτσι και ένα πατέρα και είναι δεδομένο. Αυτό λέω, δεν υπάρχει ανιδιοτελή αγάπη. Ότι κάνω κάτι επειδή εγώ θέλω να το κάνω και δεν περιμένω τίποτα. Υπάρχει μόνο ανιδιοτελή βλακεία. Η ανιδιοτελή βλακεία με αυτόν τον πλανήτη. Εντάξει. Απεριόριστη. Ρέει, ας πούμε, ενεργειακά, τι να σου πω, δεν ξέρω πού προέρχεται, αλλά πάντως ατέλειωτη, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, όχι, να γυρίσουμε λίγο στο βιβλίο, γιατί τώρα ξεφύγαμε και φιλοσοφούμε αυτά πάνω κάτω, φαντάζομαι όλοι τα έχουμε σκεφτεί. Λοιπόν, το βιβλίο λύνει με ένα πράγματα που εμένα τουλάχιστον με είχαν εντυπωσιάσει. Είπαμε αυτό ότι, όπως λέει ο Δήμαρχος, στο μέλλον θα δικάζεται το θύμα και όχι ο θήτης, όταν κατανοήσουμε δηλαδή ότι εμείς προκαλούμε τα πάντα στη ζωή μας. Είπε και άλλα ωραία. Αυτό που πες και εσύ κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι διδάσκει ότι δεν πρέπει να τρώμε και δεν πρέπει να κοιμόμαστε, τα αναφέρει αυτά ως πρόβες θανάτου. Μας λέει δηλαδή ότι ενώ γεννηθήκαμε αθάνατοι, όλη μας η ζωή είναι μια πρόβα να πεθάνουμε. Και λέει χαρακτηριστικά, από όσο θυμάμαι, ότι είναι τόσο δύσκολο να πεθάνεις, γιατί δεν γεννήθηκε για να πεθάνεις, που κάνουμε ατέλειωτες πρόβες ώστε τελικά να το καταφέρουμε. Τα λέω καλά, το θυμάμαι καλά. Ναι, έτσι, ακριβώς αυτό λέει. Το σώμα μας είναι ένας τέλειος οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί και μάλιστα αυτοεπισκευάζεται συνεχώς. Δηλαδή, ανανεώνει τα κύτταρά του και μπορεί να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, υπάρχουν και πολλά μαθήματα ζωής που γίνονται. Η έννοια δεν είναι να ζήσω αιώνια, αλλά τουλάχιστον μπορώ να ζήσω αιώνια, αλλά όσο ζήσω να είμαι υγιής και πνευματικά και σωματικά. Άρα, ουσιαστικά, με το να τρώω, να πω ένα παράδειγμα, η μεγαλύτερη καταστροφή του ανθρώπου, όπως λέει και ο καθηγητής, είναι το πρωινό. Δηλαδή πάμε κάπου και λέμε το πρώτο πράγμα να φάμε πρωινό. Έτσι, όταν πάμε διακοπές, τι κάνουμε, πάμε τρώμε πρωινό. Τι γίνεται μετά το πρωινό? Κοιμίζω το στομάχι μου, κοιμίζω τα όργανά μου, ξεχνάω ποιον έχω δίπλα μου, δεν με ενδιαφέρει ποιον έχω πάει εκεί. Ουσιαστικά έχω πάει για να φάω. Μετά τι κάνουμε, βγαίνουμε μια βόλτα. Τώρα θα κάνουν όλο το τριήμερο, εν ώψη τριημέρου, τώρα αυτό θα γίνει. Σκέφτονται πού θα πάνε στην επόμενη ταβέρνα να πάνε να φάνε. Δηλαδή να ξανακοιμήσουν πάλι τα όργανά τους που πάνε να συνέλθουν. Και μετά το βράδυ θα ξαναφάνε και μετά θα πέσουν για ύπνο. Άρα το φαγητό είναι ουσιαστικά μία μέθοδος να μας κρατάει υπνοτισμένους, ώστε να μην λειτουργεί κανένα άλλο αισθητήριο όργανο στο σώμα μου. Δοκιμάστε, ας πούμε, να κόψετε το κρέας για μία εβδομάδα. Όχι εντελώς να το κόψετε, δηλαδή για μία εβδομάδα, και να δείτε πώς θα είναι το σώμα σας. Αλλά θα το αντικαταστήσετε με όσπρια, με άλλων ειδών πρωτεΐνες, και να δείτε μετά πώς θα είναι το μυαλό σας. Και μετά πηγαίνετε να φάτε ένα σουβλάκι, ας πούμε, ή χοιρινό κρέας. Και θα δείτε πώς θα είστε την άλλη μέρα. Λοιπόν, να δεις που ο Παπαδρέου είχε στο σκοπό του αυτόρεση. Γι' αυτό έφερε την κρίση, να μην έχουμε να φάμε, για να γίνουμε αθάνατοι. Τέλος πάντων, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον το έχουν παραχέσει. Να μιλήσουμε για τη δική μας χώρα, δηλαδή. Γιατί και οι Αμερικάνοι το έχουν παραχέσει. Αν πας εκεί πέρα, δεν κάτι χοντρούς. Γιατί εμείς νομίζουμε, ξέρω ότι βλέπετε τις αμερικάνικες ταινίες. Και νομίζουμε ότι η Αμερική είναι αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, που είναι όλοι όμορφοι και γυμνασμένοι και τέτοια. Όποιος πάει στην Αμερική ξέρει ότι μιλάμε για κάτι βόδια απείρου κάλους που τρώνε μόνο McDonald's και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι το παραχέσει. Αυτό με τις γιορτές, ας πούμε, που είπες, είναι απίστευτο. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία πνευματικότητα. Υπάρχει μόνο ευκαιρία για μάσα. Γινόμαστε τούπανα, ξέρω εγώ, δεν πάνε τα πόδια μας. Ένα απίστευτο πράγμα. Χωρίς για τη δολοφονία που γίνεται σε πόσα ζώα, δεν ξέρω τι, και μάλιστα όλοι αυτοί κατηγορούν και τους αρχαίους Έλληνες όταν είναι δολολάτρες, λέει, και κάνουν θυσίες στα ζώα. Λες και το Πάσχα, παρά που σφάζονται δισεκατομμύρια αρνιά, δεν είναι μια θυσία, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, by the way, καλά να είναι οι άνθρωποι να το στομάξουν και να τρώνε. Λοιπόν, από την άλλη όμως, και τι να κάνουν. Δηλαδή, πώς θα φτάσει να μην τρώσει καθόλου. Θα σου πω. Καταρχήν, να πω κάτι που λέει το βιβλίο πάλι μέσα, θα χρειαστεί μεγάλη προετοιμασία και μια νέα εκπαίδευση. Μια ζωολογική ανθρωπότητα, σκιαγμένη ακόμα και από το φάντασμα του χρόνου, πεπισμένη ότι ο θάνατος είναι αναπόφευκτος, δεν μπορεί να τραφεί παρά μόνο με μια χονδροειδή τροφή εξωτερική, θανάσιμη. Η εσωτερική διατροφή θα είναι το φυσικό επακόλουθο ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης και αναπνοής, η εξελικτική μετάβαση από τον αντιμαχόμενο άνθρωπο που θα τον κυριεύουν οι αρνητικές σκέψεις στον κατακόρυφο άνθρωπο.
και ρωτάει μέσα στο βιβλίο και τι θα συμβεί στην οικονομία. Γιατί κοίταξε τώρα, έτσι, αν σταματήσουμε να τρώμε όλοι κρέας ξαφνικά, όπως καταλαβαίνεις, θα συμβεί ένα τεράστιο κενό στην οικονομία. Πώς θα αντισταθμίσουμε την απώλεια ενός μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων μας. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ασχολούνται, πόσοι απασχολούνται στη βιομηχανία του κρέατος και της δολοφονίας. Αυτό λοιπόν απαντά που αποκαλείς εσύ οικονομία, στην πραγματικότητα είναι κάτι μόλις περισσότερο από μια δραστηριότητα επιβίωσης, ακόμα και στα πιο πλούσια κράτη. Κρατιέται όρθια με απαράδεκτο κόστος πλέον. Άρα, χρειάζεται να αντικαταστήσουμε ουσιαστικά όλο αυτό με ένα όνειρο. Δεν αντιλαμβάνεσαι, λέω. Το όνειρο είναι το μόνο ζωντανό που υπάρχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κοιμόμαστε και όταν είμαστε ξύπνοι, ουσιαστικά μπορούμε να ονειρευτούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε ύπνωση. Όλη η κοινωνία είναι σε ύπνωση. Και τρώει κρέας. Λοιπόν, θα το πάω λίγο διαφορετικά, το κάνω πιο κατανοητό αυτό. Okay, εγώ ξέρω μια φίλη που τρώει μόνο στραγάλια, όταν το θυμάται και αυτό. Δεν ξέρω πώς ζει. Πάντως, κάνουν παρέα κάτι μήνες τώρα και είναι μια χαρά. Τα έχει καταφέρει, δεν ξέρω, έχει προχωρήσει. Λοιπόν, εγώ πάλι θα πήγα τον μπαλκόνι. Δηλαδή, πεινάω, ρε παιδί, μην τα κάνω. Δεν τρώω, βέβαια, με αυτόν τον τρόπο που περιγράφαμε πριν, ας πούμε, αλλά έρχεται κάποια στιγμή στην ημέρα όπου τι να κάνω. Δηλαδή, το θέλω το τυροπιτάκι μου. Λοιπόν, λέει κάτι για το όνειρο. Και είχα, μάλιστα θυμάμαι ότι την εκπομπή που προσπαθήσαμε να κάνουμε το Σάββατο κόπηκε στο πιο ενδιαφέρον σημείο, εκεί που λέγαμε ότι αυτή η επίθεση που δέχεται η ανθρωπότητα είναι η επίθεση στα όνειρά της. Δηλαδή, όταν σε κάνουν να μην μπορείς πια να ονειρεύεσαι, στην ουσία έχεις πεθάνει. Είσαι ένας νεκρός, δηλαδή. Ας πούμε. Ένα ζόμπι δηλαδή, που κυκλοφορεί και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, είχαμε πει, όπως λέει το βιβλίο, ότι κάθε κύτταρο μας, κάθε όργανο, η καρδιά μας, το στομάχι, τα πάντα, είναι γεννημένα για να ονειρεύονται και να δημιουργούν, γιατί το όνειρο δημιουργεί. Ωραία. Λοιπόν, μάλιστα, μπορώ να σου το πω και πιο πέρα, σε άλλου είδους φιλοσοφίες και που έρχονται και από την αρχαιότητα και πολλά αυτά, που λένε μάλιστα ότι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ζωή, δεν είναι ζωή. Είμαστε νεκροί. Και όταν πεθαίνουμε, όταν ζούμε, ή όταν κοιμόμαστε, είναι η αληθινή ζωή. Τότε που βλέπουμε και τα όνειρα, ας πούμε, και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω πού το πάει, αν το θέλει το πάει κάπου προς τα εκεί, να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή ότι εδώ κοιμόμαστε. Έτσι. Κάτι σαν το Avatar, που όταν κοιμόταν στο ένα σώμα, ξυπνούσε στο άλλο. Υπάρχουν αυτές οι θεωρίες και ειδικά με την κλιματική φυσική. Έχουν με έναν τρόπο αποδειχθεί, τέλος πάντων. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πει στον άλλο αυτό και να το κάνει πράξη, να το συνειδητοποιήσει, έτσι. Το άλλο λοιπόν που λέει μετά την τροφή, ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να μειώνουμε αυτή την τροφή, okay, είναι το να μειώσουμε και τον ύπνο, να μην κοιμόμαστε. Ότι είναι πρόβα θανάτου. Το ακούει τώρα αυτό ο άλλος, έτσι. Και εγώ όταν το διάβαζα, ρε παιδί μου, ξέρεις, λες εντάξει, okay, καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά πώς. Άμα δεν. Ειδικά ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 12-15 ώρες την ημέρα σήμερα, το οποίο είναι από άνθρωπο, το συζητάμε. Δεν θα έπρεπε να δουλεύει ο άνθρωπος τόσες ώρες κάνοντας ειδικά μια εργασία που δεν τον ευχαριστεί. Γιατί όταν κάνεις κάτι που σε ευχαριστεί, το ξέρεις που είσαι καλλιτέχνης, έτσι να ζωγραφείς, μπορεί να ζωγραφείς ένα 24ωρο χωρίς να κουραστείς, για να τελειώσεις αυτό που δημιουργείς. Άρα αυτό δεν είναι εργασία. Όλοι λοιπόν θα έπρεπε να κάνουμε πράγματα σαν εργασία που μας ευχαριστούν και μας συμπληρώνουν. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό, βασικά. Γιατί όλοι θα πούνε ότι είναι αδύνατο να γίνει. Όχι, εγώ λέω ότι είναι, αλλά να το πιάσουμε λίγο. Καταρχήν, ας πάμε πρώτα στον ύπνο. Πώς θα του πεις αυτού του ανθρώπου σιγά σιγά σταμάτα να κοιμάσαι. Είναι μεταφορική έννοια του, όπως το λέει, ή είναι πραγματική. Είναι και με μεταφορική, αλλά είναι και με πραγματική έννοια. Δηλαδή, δοκίμασε μια μέρα να σηκωθείς 5.30 το πρωί, να βάλεις το ξυπνητήρι. Τώρα, κοίταξε, αυτό αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να κάνουν μια αλλαγή στη ζωή τους. Η μία αλλαγή λοιπόν φέρνει την άλλη. Το σημαντικό είναι λοιπόν να κοιμηθώ νωρίς, να έχω έναν ποιοτικό ύπνο, όχι με μια τηλεόραση να μένει απέναντι το κρεβάτι μου. Αυτό δεν λέγεται ποιοτικός ύπνος. Εντάξει. Ούτε έχοντας καταβροχθήσει ένα ταψιάρνι με πατάτες και μετά πέφτω και έχοντας πιει 10 μπύρες, πέφτω και λέω, α, πώς θα ξυπνήσω το πρωί. Φυσικά δεν ξυπνάω το πρωί. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι η τροφή. Η τροφή καθορίζει και τον ύπνο. Δεν ξέρω αν τα αντιλαμβάνω. Όταν φάω λίγο ή φάω ποιοτικά και δεν φάω τίποτα μετά τη δύση του ηλίου, γιατί μετά τη δύση του ηλίου δεν χρειάζεται να τρώμε τίποτα, ή αν πεινάσω να φάω μια φρυγανιά ή σιγά σιγά να εκπαιδεύσω το στομάχι μου. Και έχω βγει και μια βόλτα πριν και έχω περπατήσει. Λοιπόν, μπορώ να πέσω για ύπνο νωρίς και να ξυπνήσω 5.30 το πρωί. Να πάρω μια βαθιά ανάσαπτη, να δω μια ανατολή ηλίου. Να φτιάξω τον καφέ μου αν θέλω να δουλέψω και να φύγω για δουλειά μου μετά από 2 ώρες με ηρεμία και ησυχία. Να τα βρω με τον εαυτό μου ουσιαστικά. Να ονειρευτώ, να δω ποιος είμαι, πού θέλω να πάω. Και το σημαντικότερο, να σχεδιάσω την ημέρα μου. Όχι με θλίψη και μιζέρια. Αν όποιος ξυπνάει, ένα φίλο, ξύπναγε το πρωί 6 ώρα,
Και άνοιγε τηλεόραση να ακούσει πρώτα στα νέα τις ειδήσεις, ποιο χρηματιστήριο πέσε κάτω, ποιο. Τελείωσα εκεί. Έχω πεθάνει ήδη πριν ξεκινήσει η μέρα μου. Δοκιμάστε να κόψετε τη τηλεόραση για ένα μήνα. Αποσυνδέστε την εντελώς. Και δείτε τι μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας χωρίς να βλέπετε τηλεόραση. Το ραδιόφωνο δεν έχει καμία σχέση με την τηλεόραση, γιατί το ραδιόφωνο ονειρεύεσαι. Παλιά ακούγαμε διηγήματα στο ραδιόφωνο. Υπήρχαν αφηγητές. Υπήρχαν ηθοποιοί που βγαίναν στο ραδιόφωνο και μιλάγανε. Και ο ακροατής οραματιζότανε όλο αυτό που άκουγε. Αλλά καθένας οραματιζόταν κάτι διαφορετικό. Έτσι δημιουργείται το όνειρο. Έτσι αναπτύσσεται στο παιδί η φαντασία. Εγώ μεγάλωσα, άκουγα. Υπήρχε τηλεόραση σαφώς, αλλά άκουγα στο ραδιόφωνο παραμύθια. Ήμουχαν αγοράσει οι γονείς μου τότε κασέτες με παραμύθια. Και καθόμουν στο δωμάτιό μου και άκουγα και φανταζόμουν και έπλεθα ιστορίες και κόσμους σαν το Avatar που είδαμε τώρα την ταινία, ας πούμε. Όλοι αυτοί οι σκηνοθέτες έτσι μεγάλωσαν και ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους. Κοίτα, ωραίο όλο αυτό, αλλά πάρα πολύ δύσκολο πλέον να συμβεί, δηλαδή. Όχι, δεν έχουμε δυνατότητα ύπαρξης αν δεν ζήσουμε έτσι. Το λέω, είναι δεδομένο αυτό. Οδηγούμαστε στο θάνατο όλοι μαζί μαζικά, σε μια μαζική αυτοκτονία. Αν δεν τα αλλάξουμε αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Άλλο προσπαθώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρώ κακό να δεις μια ταινία. Δεν θεωρώ κακό κάτι τέτοιο. Θεωρώ κακό ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν σκεφτόμαστε γιατί σκέφτεται τηλεόραση για μας. Δηλαδή τα κανάλια, οι ειδήσεις, οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι. Ο πρεσβευτέρης, παιδί μου, μη σκέφτεσαι εσύ, σκέφτομαι εγώ για σένα. Ξέρεις. Αυτό θεωρώ κακό. Ότι έχουμε γίνει ένα πράγμα, δηλαδή, τέλος πάντων, και αναπαράγουμε σκέψεις αλωνών. Δεν είναι δικές μας σκέψεις. Αλλά να γυρίσουμε λίγο στον ύπνο. Εντάξει, η αλήθεια είναι στο βιβλίο λέει ότι, παιδί μου, ακόμα και ένα λεπτό να κόψει τον ύπνο σου, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Ακριβώς, κάνε μια δοκιμή. Ναι, δεν λέει ότι σταμάτα, ας πούμε. Αλλά βασικά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε πάμε στην αρχαία Ελλάδα, που έχουμε ευτυχώς έχουν σωθεί αρκετά πράγματα, είτε πάμε στους σύγχρονους συγγραφείς, που πάνω κάτω το ίδιο λένε. Έτσι, με άλλα λόγια, ζουν σε άλλη εποχή, δεν μπορούμε να είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά είναι τα ίδια πράγματα, το ίδιο λέγαν όλοι. Μιλάνε για μια άλλη κοινωνία, για μια διαφορετική κοινωνία. Την ίδια στιγμή που καλώς κακώς υπάρχουν αυτοί που λέγαμε πάλι πριν, που δεν κάνουμε πίσω με τίποτα και θέλουν τον κόσμο να είναι έτσι όπως είναι. Δηλαδή με τίποτα δεν δέχονται. Λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι δεν χρειάζεται να δουλεύεις 15 ώρες. Μα σαφώς, αν βάλεις τώρα πόσοι άνεργοι υπάρχουν και αν βάλεις προσθέσεις αυτούς τους ανέργους, δεν ξέρω εγώ 2 εκατομμύρια άνεργοι πόσο είναι. Γιατί αν βάλουμε και αυτούς που δεν είναι γραμμένοι στο Ταμείο Ενεργεία, εγώ ας πούμε δεν είμαι στο. Αλλά άνεργος είμαι. Υπάρχουν όλοι αυτοί που έχουν μαγαζιά που κλείσανε, δεν μπαίνουν στο Ταμείο Ενεργεία, ξέρεις, δεν είναι στο δημόσιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είναι. Αν βάλεις τώρα πόσα εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν δουλειές εντελώς άχρηστες. Λογιστές, κάτι τύποι που δεν παράγουν τίποτα και απλά γράφουν χαρτιά και. Τίποτα άχρηστοι, παιδί μου, παράσιτα, ας πούμε. Και αυτούς τους βάλεις πραγματικά να παράγουν όλοι αυτοί μαζί, δεν χρειάζεται δουλειές πάνω από 2-3 ώρες την ημέρα. Είναι πολύ απλό. Αυτό σημαίνει όμως τώρα ότι θα έπρεπε. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω το κέρδος μου. Άρα τι θέλω, να δουλεύουν λιγότερες, πεθάνουν οι άλλοι και δουλεύουν παραπάνω ώρες ώστε να πληρώνω. Δηλαδή, ναι, μπορώ ας πούμε την ίδια δουλειά να την κάνουν 10 άνθρωποι για έναν, ναι, αλλά πρέπει να πληρώνω 10 ανθρώπους. Καταλαβαίνεις. Δεν τους ενδιαφέρει λοιπόν η ζωή, τους ενδιαφέρει το κέρδος. Ωραία. Είναι τόσο απλό δηλαδή το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε αξιακό σύστημα. Δεν είναι οικονομική κρίση, είναι κρίση αξιών. Έχουμε καταστρατηγήσει εντελώς τις ανθρώπινες αξίες. Και έχουμε βάλει στην κορυφή το κέρδος, όλα το κέρδος, όλα το κέρδος. Αυτό έχει περάσει σαν καρκίνο σε όλο τον πλανήτη. Ακόμα και ο περιπτεράς, ο μικρός, έχει την ίδια λογική που έχει ο επιχειρηματίας, έτσι, σε μικρότερα μεγέθη, αλλά το ίδιο πράγμα, η ίδια λογική, η ίδια σκέψη, το ίδιο αξιακό σύστημα. Και πώς θα αλλάξει ο κόσμος όταν είσαι εγκλωβισμένος εκεί. Και όταν το λες με κάποιον, να το ακούει, το καταλαβαίνει και σου λέει ναι, αλλά εγώ αύριο έχω να πληρώσω αυτό, τη ΔΕΗ, το χαράτσι, το ένα, το άλλο, το παιδί μου, το φορεστήριο, το νίκη, το ένα, το άλλο. Δεν πάω πνιγείς. Θα συνεχίσω το ίδιο γιατί αλλιώς δεν θα ζήσω. Για να γίνει λοιπόν αυτή η μετάβαση, χρειάζεται να δεχτούμε ότι για 5 μήνες, για 6 μήνες, για ένα χρόνο, δεν ξέρω πόσο καιρό μπορεί να πάρει, πρέπει να ζήσουμε με ψωμί και αλάτι που λέγανε παλιά και να δημιουργήσουμε έναν άλλο κόσμο, να περάσουμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν γίνεται και κανείς δεν το θέλει αυτό. Κάπως έτσι είναι. Απλά να σου πω ότι δεν χρειάζεται να ζήσουμε με ψωμί και αλάτι. Γιατί δεν χρειάζεται μάλλον να σταματήσεις, να σταματήσουν και να αποβάλω κάθε σκέψη θανάτου που έχω μέσα μου. Σκέψη θανάτου δεν είναι μόνο ότι θα πεθάνω. Σκέψη θανάτου είναι ότι αύριο δεν θα έχω να φάω.
Σκέψη θανάτου είναι ότι τα λεφτά που θα πάρω, τι τα παίρνω, τα δίνω αμέσως, τα ξοδεύω, άρα δεν χαίρομαι τη ζωή μου. Σκέψη θανάτου είναι όταν δεν μπορώ να χαρώ τον ήλιο έξω ή τη συννεφιά ή την οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι σκέψη θανάτου. Ουσιαστικά προγραμματίζω τα κύτταρά μου να πεθάνουν. Δεν ξέρω αν τα αντιλαμβάνεσαι αυτό. Δεν υπάρχει χαρά τη ζωή. Δηλαδή δεν έχω να ονειρευτώ. Δεν περιμένω τίποτα πλέον άλλο. Έχω τελειώσει. Και εκεί έρχεται μια αρρώστια που με χτυπάει, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αρρωστήσει αυτή την περίοδο παγκόσμια από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, όχι μόνο από καρκίνους. Έχουν βγει αρρώστιες που δεν ανιχνεύονται. Έτσι, και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Αυτό είναι οι σκέψεις τους που τη δημιούργησαν πριν. Είχαν προγραμματίσει ουσιαστικά το θάνατό τους από πριν. Αυτό λέει το βιβλίο. Σταμάτα να προγραμματίσεις καθημερινά το θάνατό σου. Το οποίο το κάνουν βέβαια υποσυνείδητα, γιατί βιώνουν μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που τους επιβάλλεται. Καταλαβαίνεις το να σου πω. Άσχετο από το που ψηφίσανε αυτοί, αλλά κανείς δεν τους είπε: ξέρετε, παιδιά, ψηφίστε με, γιατί εγώ θα κάνω όλα αυτά ώστε να πεθάνετε εσείς. Έτσι. Και όταν τους λες, ας πούμε, ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι, Τζον Χόλντεν, παράδειγμα, το έχουν πει 100.000 φορές, σύμβουλος του Ομπάμα, ας πούμε, που μάλιστα μερικοί λένε και φωτεινός ο Ομπάμα. Τι φωτεινό τώρα έχει με τον Τζον Χόλντεν, ας πούμε, ο οποίος έχει κάνει το project πώς θα μειωθεί ο πληθυσμός στο 1 δις. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Κάτι θα ξέρουν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τους το λένε δηλαδή, στα είχα στη μούρη. Και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ρε παιδί μου. Σου λέει, με ένα άλλα μου πες. Γιατί τώρα, πρώτη φορά ψήφισε εσύ και σου λέγανε άλλα. Τόσα χρόνια τι σου λέγανε, αυτά που λέγανε τα κάνανε. Έχουμε λοιπόν, ξαναλέω, έχουμε απέναντί μας μία κάστα, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Είναι άνθρωποι, είναι βατραχάνθρωποι, είναι σαυράνθρωποι, δεν ξέρω τι κατά είναι, ας πούμε, οι οποίοι θέλουν να εξοντώσουν τον πλανήτη, θέλουν να εξοντώσουν τον άνθρωπο. Και ο άλλος το δέχεται, πρόβατο. Εδώ θα μου επιτρέψεις να πω αυτό που πήγα να πω την άλλη φορά και εκεί έγινε το blackout. Είναι από τον Γκουρτζίεφ όλο αυτό. Ο οποίος αναφέρεται σε ένα παραμύθι, το οποίο λέει για το μάγο, έτσι. Καταρχήν λέει ότι ουσιαστικά κοιμόμαστε, έτσι, και ότι ο ύπνος μας δεν είναι φυσιολογικός, αλλά είναι ουσιαστικά μία ύπνωση. Δηλαδή, αυτό το λέει και το βιβλίο «Σχολή των Θεών» μέσα, ότι ζούμε μία υπνοτική κατάσταση. Δεν είναι ότι κοιμάμαι, είμαι υπνοτισμένος. Δεν κατανοώ τι μου συμβαίνει, δηλαδή, όταν λέμε είμαι υπνοτισμένος. Έχω πάρει τα χειρότερα ναρκωτικά. Εκεί λοιπόν λέει ο ανατολίτικος μύθος ότι υπήρχε ένας πάμπλουτος. Εγώ θα σας πω την ιστορία. Χρήστο, για αυτούς που μας ακούν, και ο καθένας δεν θα βγάλει συμπέρασμα. Ο καθένας θα βγάλει το συμπέρασμα μόνος του. Αυτό είναι το σημαντικό. Ένας πάμπλουτος λοιπόν μάγος, ο οποίος είχε πάρα πολλά πρόβατα. Ο μάγος λοιπόν ήταν τσιγκούνης. Δεν ήθελε να μισθώσει βοσκούς, ούτε να στήσει φράχτη εκεί που έβοσκαν τα πρόβατά του. Έτσι, συχνά τα πρόβατα έμπαιναν στο δάσος, έπεφταν σε χαράδρες, έφευγαν, πάνω απ' όλα έφευγαν, δραπέτευαν. Γιατί ήξεραν ότι ο μάγος ήθελε το κρέας και την προβιά τους και αυτό φυσικά δεν τους άρεσε καθόλου. Δεν τους άρεσε γιατί είχαν καταλάβει ότι είναι σκλαβωμένα. Ο μάγος λοιπόν σκέφτηκε, δεν ήθελε να προσλάβει βοσκούς για να τα προσέχουν και αποφάσισε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Υπνώτισε τα πρόβατά του και τους υπέβαλε πρώτα απ' όλα ότι ήταν αθάνατα, ότι δεν πάθαιναν κακό όταν τα έγδερνε, αλλά το ακριβώς αντίθετο, ότι ήταν πάρα πολύ καλό γι' αυτό, γι' αυτά και μάλιστα ευχάριστο το γδάρσιμο. Ύστερα τους υπέβαλε την ιδέα ότι ο μάγος ήταν πολύ καλό αφεντικό που αγαπούσε το κοπάδι. Έπειτα τους υπέβαλε την ιδέα ότι δεν ήταν καθόλου πρόβατα. Σε μερικά δεν υπέβαλε την ιδέα ότι ήταν λιοντάρια, σε άλλα ότι ήταν αετοί, σε άλλα ότι ήταν άνθρωποι και σε άλλα ότι ήταν μάγοι. Μόλις έγινε αυτό, τελείωσαν όλες οι έγνοιες και οι στεναχώριες του μάγου με τα πρόβατα. Δεν έφευγαν ποτέ ξανά πια, αλλά περίμεναν ήσυχα την ώρα που ο μάγος θα απαιτούσε το κρέας και το τομάρι τους. Και ο μύθος λοιπόν αυτός είναι μια πολύ καλή ερμηνεία της κατάστασης του ανθρώπου αυτή τη στιγμή, ας προβληματιστούν όσοι την άκουσαν. Λοιπόν, για να προβληματιστούν όσοι την άκουσαν, θα μας βάλω Μενέλα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε για μια ανάσα και επιστρέφουμε να προβληματιστούμε περισσότερο. Πάμε, Μενέλα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε να σας πω ότι δεν βλέπαμε το chat τόση ώρα, οπότε μπήκαμε τώρα και το είδαμε και είδαμε διάφορες ερωτήσεις, τις οποίες sorry δεν τις βλέπαμε, γιατί κάτι έχει το ίντερνετ εδώ πέρα και δεν μας το άνοιγε. Τέλος πάντων, το λύσαμε το θέμα και έχετε κάνει διάφορες ερωτήσεις. Εγώ πριν πάρουμε να απαντήσουμε και στα παιδιά, παράδειγμα κάποιος είπε ότι αν το βιβλίο είναι απλά μυθοπλασία ή έχει ιστορικές αναφορές. Έχει ιστορικές αναφορές, θες να μας πεις εσύ? Να πω απλά ότι είναι μια αληθινή ιστορία. Δεν είναι fiction, δηλαδή δεν είναι ιστορία φαντασίας. Είναι ουσιαστικά η αληθινή βιογραφία του συγγραφέα, ο οποίος όταν ξύπνησε, αποφάσισε ουσιαστικά να γράψει αυτό το βιβλίο. Όταν ξύπνησε, όταν αντελήφθη όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, αποφάσισε να το κάνει ένα σύγγραμμα για να βοηθήσει και τον υπόλοιπο κόσμο που θα το διαβάσει να βγει από όλο αυτό. Συγγράψατε, λέει, τον Dreamer. Τον είδε τον Dreamer? Εννοείται, εννοείται. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που του κάνει συνεδεύξεις. Υπάρχει ο Dreamer, τον έχει συναντήσει, τον Dreamer. Ποιος είναι ο Dreamer? Ο Dreamer είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο. Δεν είναι ένας για όλους. Θέλω να πω ότι ο καθένας συναντάει το δικό του Dreamer, που μπορεί να είναι κάποιος δάσκαλος, μπορεί να είναι το ανώτερο θεϊκό του κομμάτι, μπορεί να είναι οποιοδήποτε θα μας ξεβολέψει. Έτσι, αυτός που μας ξεβολεύει και μας αναγκάζει να δούμε μια άλλη οπτική, είναι αυτός που ουσιαστικά μας αφυπνίζει. Με λίγα λόγια, το ξεβόλεμα είναι καλό πράγμα. Γι' αυτό άλλωστε έλεγε και σε συνέντευξη που είχα διαβάσει του συγγραφέα ότι το να συναντήσει τον Dreamer δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να σε βάλει σε περιπέτειες. Είναι δύσκολο, πρέπει να είσαι έτοιμος για να συναντήσει τον Dreamer και να ακολουθήσει αυτό που σου λέει. Δηλαδή, δεν θα είναι κάτι ευχάριστο. Α, τι ωραία είναι, μάγκα, σε γνωρίζει ένα φοβερό πνεύμα και δεν ξέρω τι. Μπαίνει σε μια περιπέτεια που θέλει δουλειά, πολύ, ας πούμε. Όπως τέλος πάντων τα πάντα. Λοιπόν, να πω εγώ κάποιος, αυτό που λέγες πριν με τα πρόβατα και τον μάγο που τους πέρασε διάφορα και τα κίνηση και όλα αυτά, διάβασα ένα πολύ ωραίο, δεν θυμάμαι το όνομά του, αυτός ήταν ένας ηγέτης, πώς είναι ο Μαντέλα στην Αφρική, ανάλογος, νομίζω συνεργάτης του Μαντέλα, κάτι τέτοιο, ο οποίος είχε πει το εξής. Είχε πει ότι όταν ήρθαν οι Λευκοί στην Αφρική, εμείς είχαμε τη γη και αυτοί είχαν ένα βιβλίο, τη Βίβλο. Μετά από λίγο λέει, εμείς είχαμε την Βίβλο και αυτοί είχαν τη γη. Μερικές φορές λοιπόν, και όλο αυτό ξέρω, αγάπη και αυτό δεν ξέρω τι και τέτοια, είναι και μεγάλη παγίδα, αν κοιμάσαι. Δηλαδή μπορεί, και ας μην ξεχνάμε ότι στην παράδοση ας πούμε, ξέρω, που έχουμε την πνευματική, ο Σατανάς λέγεται και ο Σφόρος. Δηλαδή αυτός που έρχεται από φως, παρουσιάζεται, ξέρεις, πάρα πολύ όμορφος, εδώ. Αλλά άμα κοιμάσαι και δεν καταλάβεις, ας πούμε, το τι, βρίσκεσαι στην κόλαση. Οπότε δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Θέλει αυτό που λέμε για να καταλάβεις ορισμένα πράγματα να ξυπνήσεις. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που εμφανίζονται πάρα πολλά πράγματα, εμφανίζονται πολλοί άνθρωποι που κάνουν channeling και μιλάνε με θεότητες και δεν ξέρω τι. Άλλους πλανήτες. Και διάφορα άλλοι, ξέρω τι κάνουν, ας πούμε, όλα αυτά. Θέλει και μια προσοχή όλο αυτό το πράγμα. Εύκολα μπορεί να παρασυρθείς και να πέσεις σε διάφορα λούκια. Λοιπόν, κάποιος είχε ρωτήσει και κάτι. Ένας έγραφε, λέει, ότι άμα για κάτι από το κέφαλο χωρίζουμε, πρέπει να χωρίζουμε συνέχεια. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε, έτσι. Προς Θεού, δηλαδή. Έχεις εσύ κάτι στα μηνύματα που διάβασες που θα θέλεις να απαντήσεις? Γιατί από το κατάλαβα, κάνουμε ερωτήσεις και δεν τις βλέπαμε. Ναι. Το άλλο που λέτε ότι αν είναι για ένα από το κέφαλο να χωρίζεις κάθε μήνα, θα είσαι και με άλλον. Καλύτερα να είσαι μόνος σου, αν είναι να έχεις τόσο συχνά πονοκεφάλους με κάθε σύντροφο, μέχρι να βρεις πραγματικά αυτό που θέλεις να έχεις δίπλα σου. Η μοναξιά, άλλο η μοναξιά και άλλο η μοναχικότητα. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος χρειάζεται να απολαμβάνει και τις στιγμές που είναι μόνος του, με τον εαυτό του. Γιατί είναι οι στιγμές που ουσιαστικά ονειρεύεσαι και δημιουργείς. Έτσι, είναι κατανοητό νομίζω αυτό. Γράψατε έπειτα μήπως και ο Σωκράτης τελικά μιλούσε με τον Dreamer του. Σαφώς ο Σωκράτης μιλούσε με το, ας το πούμε, το ανώτερο θεϊκό του κομμάτι. Μιλούσε με τον ίδιο του τον εαυτό. Το δαιμόνιο, ο Σωκράτης που λέγεται, το δαιμόνιο που έλεγε ότι... Ακριβώς. Ουσιαστικά λοιπόν όλοι, καταρχήν δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στον πλανήτη, ανεξαρτήτως παιδείας, που δεν μπορεί να αναρωτηθεί πραγματικά ποιος είναι και πού πηγαίνει. Καταρχήν το ερώτημα όλων των ανθρώπων κάποια στιγμή. Ποιος είμαι, πού πάω και τι ήρθα να κάνω σε αυτό το πλανήτη εδώ. Τι ήρθα να κάνω, μόνο να δουλεύω, να παίρνω λεφτά, να τα ξοδεύω και να είμαι κάθε μέρα σε αυτό το λούκι. Όχι, ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για αυτό το πράγμα. Καταρχήν ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να είναι κλεισμένος
σε δωμάτια με αυτού του είδους τα φώτα, αδρανή η όραση, δηλαδή όλοι φοράμε γυαλιά, όλοι παίρνουμε χάπια, όλοι είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή και ο σκοπός, πιστεύω, και κάθε εκπομπής που κάνει ο Χρήστος και ο συγκεκριμένος σταθμός, είναι να ακουστεί και μία άλλη άποψη, είτε είναι αποδεκτή είτε όχι, είτε είναι εύκολα εφαρμόσιμη, είτε δύσκολα εφαρμόσιμη. Έτσι, απλά ακούτε μία άλλη οπτική. Και το σημαντικό είναι ότι ο συγγραφέας, γι' αυτό αναφέρθηκε ότι είναι αυτοβιογραφία του, ουσιαστικά εξηγεί πώς ο ίδιος βγήκε από αυτό το λούκι. Λέει μέσα ότι αρρώστησε, ότι πάθαν τα νεφρά του, ότι έμεινε χωρίς χρήματα, ότι ξανάφτιαξε το σπίτι του με διαφορετικές γυναίκες πόσες φορές. Δηλαδή έχει περάσει από λούκια, δεν είναι απλά τα πράγματα. Και μέσα βέβαια έχει παραλείψει να μας αναφέρει, γιατί θα ήταν 10 τόμοι το βιβλίο, τα συναισθήματά του. Σαφώς δεν είναι εύκολο. Σαφώς και πονάει η ψυχή μου. Σαφώς και είμαι συνέχεια σε ένα άγχος και σε ένα στρες με το τι δουλειά θα κάνω, πώς θα τα βγάλω πέρα. Εκεί λοιπόν, αυτό που χρειάζεται να κατανοήσω είναι ότι χρειάζεται πολλές φορές να χάσω τα πάντα για να τα ξαναβρω. Όσοι είστε πιστοί χριστιανοί, έτσι, και έχετε διαβάσει και ακούσει τις παραβολές, έτσι, και είναι η παραβολή του Ιώβ. Ο Ιώβ τι έγινε? Καταρχήν θέλω να βγούμε από το λούκι «καλός Θεός, κακός Θεός». Έτσι, αυτό δεν υφίσταται. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη και αυτό που θα έπρεπε να έχω και εγώ για τον εαυτό μου είναι μόνο αγάπη. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι μέσα από αυτή την παραβολή που ο Θεός αγαπούσε πάντα τον Ιώβ, δέχτηκε να τον υποβάλει σε κάποια δοκιμασία. Η δοκιμασία ήταν από εκεί που ήταν πάμπλητος και είχε τα παιδιά του και ήταν εκεί που ζούσε, χάνει τα πάντα και παθαίνει και τις πληγές του Ιώβ, έτσι, οι πληγές οι γνωστές, όλο του το κορμί γεμίζει πληγές και παρόλα αυτά δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο να αγαπάει τον Θεό. Και στην πορεία δείχνει ότι θεραπεύεται, κάνει και άλλα παιδιά και ξανακερδίζει πίσω όλη την εξουσία. Δηλαδή έχασε τα πάντα, αλλά όταν έχασε τα πάντα δεν άρχισε να βρίζει τον Θεό. Δηλαδή ποιον? Τον εαυτό του. Έτσι, γιατί ο Θεός ουσιαστικά είναι μέσα μας. Ο Θεός δεν είναι, αυτό λέει και στο βιβλίο, και αυτό λένε όλες οι θρησκείες, έτσι. Ο Θεός είναι ένα κομμάτι μου. Είμαι εγώ ένα μέρος του Θεού, είμαι η αντανάκλαση του Θεού. Άρα στρέφομαι ενάντια στον εαυτό μου όταν στρέφομαι ενάντια στον Θεό. Τώρα το πήγαμε στη θρησκεολογία, δεν είναι όχι, κακό. Δεν είναι κακό. Θρησκεολογία. Δεν, κακό, δεν, δεν, κακό. Δεν είμαι καν. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Μιας και μιλάμε τώρα για τη θεραπεία και όλα αυτά, εσύ κάνεις. Κάνεις θεραπείες, κάνεις ρέικι κλπ. Αλλά πριν πάμε εκεί, είπα εγώ ορισμένα πράγματα για το βιβλίο που μου κάνει εντύπωση. Αυτό το ότι να μην τρως, να μην κοιμάσαι, ότι το θύμα είναι ο θήτης, δηλαδή στην ουσία κλπ. Και είναι και αδύνατο αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, επειδή κάθε σελίδα είναι και απόφθευμα. Είναι εντελώς αδύνατο να το καλύψουμε όλο. Αλλά θα ήθελα να μου πεις εσένα τι σου έκανε κλικ με το βιβλίο και ποιες να δεις ως γραφέα και να κάνεις τα σεμινάρια και αυτά. Αν υποθέσουμε ότι εμένα μου έκανε εντύπωση αυτά που είπαμε, τι ήταν αυτό που εσένα σου έκανε εντύπωση, σε άγγιξε και μπήκε στο τρυπάκι αυτό και πώς άλλαξε και η ζωή σου, αν άλλαξε? Ναι, σε ευχαριστώ που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Το βιβλίο αυτό, ουσιαστικά είμαι σε ένα βιβλιοπωλείο πολύ μεγάλο, στο Μολ, και είμαι σε αναζήτηση απαντήσεων για τον εαυτό μου. Γιατί θέλω να πω ότι πάντα, επειδή ασχολούμαι με μαθήματα και θεραπείες, είμαι πάντα σε αμφισβήτηση των πάντων και κάθε δευτερόλεπτο που περνάει έχω αναθεωρήσει τα πάντα. Δηλαδή πάντα είμαι ανοιχτή σε οτιδήποτε καινούριο θα εμφανιστεί μπροστά μου για να μπορέσω να δω μια ακόμα οπτική που δεν έχω δει. Ψάχνοντας λοιπόν, κάνοντας αναζήτηση στο βιβλιοπωλείο, κάτι που θα σας πρότεινα και εσείς να πηγαίνετε σε βιβλιοπωλεία, ψάξτε τους τίτλους, διαβάστε, ξεφυλίστε τα βιβλία. Πολλά βιβλιοπωλεία δεν ανάγκη να αγοράσετε όσοι δεν έχετε χρήματα. Μπορείτε να καθίσετε, έχουν χώρους εκεί που μπορείτε να καθίσετε, να ανοίξετε ένα βιβλίο και να το διαβάσετε. Επίσης λειτουργεί στη Συγκρού που είναι το κέντρο, κόλλησα τώρα, γραμμάτων και τεχνών απέναντι από τον Άσιο, λειτουργεί μια δανειστική βιβλιοθήκη υπαίθρια, που πάει ο καθένας αφήνει τα βιβλία και παίρνει κάποια άλλα. Υπεύθυνα λοιπόν και τα ξανά. Άρα υπάρχει τρόπος να βρω, να διαβάσω, να βρω τη γνώση. Μου έπεσε λοιπόν το βιβλίο αυτό στο κεφάλι. Χωρίς να κάνω τίποτα, από ένα πάνω ράφι μου έπεσε στο κεφάλι, με χτύπησε και έπεσε κάτω στα πόδια μου. Με διάλεξε. Και διαβάζοντάς το, η Σχολή των Θεών ήταν ένας τίτλος που τον βρήκα συγκλονιστικό και λέω ότι αν υπάρχει τέτοια σχολή θέλω να πάω, ακόμα και σε αυτή την ηλικία που είμαι, να πάω να τελειώσω αυτή τη Σχολή των Θεών, γιατί θα έπρεπε όλοι να είμαστε θεοί. Το κράτησα ένα χρόνο στη βιβλιοθήκη μου χωρίς να τολμήσω να το ανοίξω. Όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, το διάβασα μέσα σε ένα μήνα, αλλά το διάβασα, έτσι, δεν το πέρασα, το διάβασα.
Και μετά ξεκίνησα να ονειρεύομαι. Δηλαδή ουσιαστικά άλλαξα δουλειά, άλλαξα σπίτι, αναθεώρησα τα πάντα στη ζωή μου και ήμουν ευτυχισμένη. Δεν τα έκανα με δυσφορία. Κάθε αλλαγή έφερνε το θετικό. Και ονειρεύτηκα να γνωρίσω τον συγγραφέα. Από τη στιγμή λοιπόν που ονειρεύτηκα τόσο δυνατά να συμβεί κάτι, συνέβη. Αυτό είναι και η διαδικασία της υλοποίησης που μπορούμε να μπούμε όλοι. Δηλαδή να ονειρευόμαστε και να υλοποιούμε τα αυτά που θέλουμε να μας συμβούν και όχι αυτά που θέλουμε να μην μας συμβούν. Γιατί κατά λάθος υλοποιούμε αυτά που δεν θέλουμε. Το γνώρισα και μετά, επειδή μιλούσα και είχα την τύχη να έχω μάθει και ιταλικά και πολύ καλά αγγλικά, και εκείνος είναι Ιταλός, μιλάει ιταλικά-αγγλικά, ξεκίνησα να το οργανώνω τα σεμινάρια του στην Ελλάδα και κάθε δευτερόλεπτο δίπλα του είναι ένα μάθημα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, είναι μεγάλη μου τιμή βασικά. Έχω γνωρίσει και άλλους συγγραφείς και κάθε ένας συγγραφέας για μένα και δημιουργός είναι τιμή μου που τον γνωρίζω, άσχετα αν είναι μικρός ή μεγάλος, γιατί ακριβώς έχει υλοποιήσει το όνειρό του. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η υλοποίηση του ονείρου. Όποιος υλοποιεί το όνειρό του, θυμηθείτε τα όνειρά σας που κάνατε παιδιά και ξεκινήστε να τα βάλετε τα πράξη και υλοποιήστε τα και σαφώς είναι δεδομένο ότι θα κερδίσετε και χρήματα από αυτό. Είχε τις προάλλες ο Α, δεν ξέρω σε διακόπτω, θέλω να πω μία εκπομπή που έλεγε τους πετυχημένους Έλληνες. Και είχε λοιπόν, ήταν σπάνια βλέπω τηλεόραση, αλλά αυτή την εκπομπή την είδα. Ήταν συγκλονιστική γιατί ας ξεκολλήσουμε από το αν είχαν βοήθεια ή όχι. Οι περισσότεροι είπαν ότι δεν είχαν καμία βοήθεια από το ελληνικό κράτος, ότι το ελληνικό κράτος τους πέταξε έξω και ότι φύγανε. Αλλά όλοι ακολούθησαν το όνειρό τους. Και πέτυχαν. Πέτυχαν εσωτερικά καταρχήν. Είναι υγιείς οι άνθρωποι, είναι δημιουργοί. Και σαφώς ξεκίνησαν και βγάζουν και χρήματα μετά από κάποια χρόνια. Λοιπόν, ωραίο όλο αυτό. Δεν μου είπες όμως ποιο κομμάτι του βιβλίου σου έκανε εντύπωση, παιδί μου. Κάποιο, δηλαδή, είπα εγώ κάποια. Μάλιστα, θυμάμαι και άλλα τώρα. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή λέει ότι είναι κάποιος στο Πεκίνο, δεν θυμάμαι στην Κίνα, και πάνε να πίνουν ένα τσάι. Και ο τρόπος που σερβίρισε το τσάι οι Κινέζοι, ας πούμε, αυτοί, ήταν τόσο τέλειος που είπε ότι δεν έχει να δημιουργήσει κάτι φοβερό. Αυτό το απλό πράγμα, αν το κάνεις τέλεια, τότε θα παραλαμβάνεται πάντα τέλεια στο σύμπαν, γιατί μόνο που αγγίξει την τελειότητα, αυτόματα μετά γίνεται από φύση, γίνεται ένα πράγμα από μόνο του. Μετά δεν κουράζεσαι πια, ας πούμε. Το δύσκολο είναι να φτάσεις εκεί πέρα. Λοιπόν, μπορώ από διάφορα. Καταρχήν, ο συγγραφέας είναι οικονομολόγος. Είναι οικονομολόγος και λέκτορας στο πανεπιστήμιο, σε πολλά πανεπιστήμια βασικά και στις σχολές που έχει ιδρύσει. Και αναφέρει και στο βιβλίο το πώς δημιούργησε το πανεπιστήμιο αυτό. Ναι, αναφέρει ότι ουσιαστικά πήγε να πάρει ένα δάνειο από την τράπεζα χωρίς να έχει καθόλου τις προϋποθέσεις για να το πάρει. Αλλά ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη. Αυτό που με εντυπωσίασε στο βιβλίο είναι και μου άλλαξε τη ζωή, είναι ότι παρότι ήμουνα στον δρόμο των θεραπείων και διάβαζα και συνειδητοποίησα ότι καθημερινά υλοποιώ οτιδήποτε δεν θέλω να υλοποιηθεί. Είμαι ένας μάγος εντός εισαγωγικών και υλοποιούσα καθημερινά συμφορές και καταστροφές. Δηλαδή, ξεκίναγα και έλεγα θα αργήσω στη δουλειά μου. Αυτό που μόνο που το ξεστομίζω, αργούσα στη δουλειά μου. Πω, δεν θα βρω πουθενά να παρκάρω εκεί που πάω να παρκάρω. Δεν έβρισκα πουθενά να παρκάρω. Θα με απολύσουν από τη δουλειά μου γιατί άργησα τρεις φορές. Την τρίτη φορά με απέλησαν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω. Δηλαδή, υλοποιούσα τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Ακόμα και το ότι θα μου συμβεί μία εξαπάτηση μπροστά στα μάτια μου, συνέβαινε μπροστά στα μάτια μου αυτή η εξαπάτηση. Σταμάτησα λοιπόν να σκέφτομαι έτσι και λέω ότι πάω εκεί και θα βρω πάρκινγκ. Και έβρισκα. Δεν έχει να κάνει τόσο με το βιβλίο το μυστικό που πολλοί έχετε διαβάσει και λέει ουσιαστικά ότι για τη μέθοδο της υλοποίησης, γιατί. Για μένα το μυστικό είναι ένα σημαντικό βιβλίο, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, διαβάστε το. Αλλά είναι κενό. Στερείται τη φιλοσοφία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Στερείται τη υποδομή από κάτω. Δηλαδή δεν κάνω κάτι. Είναι ουσιαστικά περνάμε σε αυτό που είχε πει πριν, ότι κάνω κάτι καλό για να με ανταμείψει ο καλός Θεός ή η καλή μαμά ή ο καλός πατέρας. Όχι. Κάνω το καλό γιατί είμαι το καλό. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι όταν γίνω το καλό, όταν γίνω η αγάπη, τότε θα δημιουργηθεί αγάπη παντού. Δηλαδή, όταν γίνω ένα κύτταρο, ένα κόκο αγάπη, τότε θα υπάρξει αγάπη παντού γύρω μου. Λοιπόν, μια είναι οικονομολόγο ο Στέφανο Ντάνα. Δεν το ρωτά εσύ που μιλά, τι διαλογή γίνεται με τα οικονομικά εδώ πέρα, τι λούκι μας έχουν βάλει. Να σου απαντήσω. Α, να απαντήσει. Ναι, το λούκι λοιπόν που μας έχουν βάλει είναι ο φόβος. Αυτό που πλανάται αυτή τη στιγμή πάνω από την Ελλάδα είναι ο φόβος. Δηλαδή, θα χάσω τη δουλειά μου, θα μείνω άνεργος, θα πεινάσω, θα πεθάνω. Αυτά είναι κόκκι φόβο που μου τους έχουν, σπόροι φόβο που μου τους έχουν βάλει μέσα, τους ποτίζω εγώ ίδιος καθημερινά και φυτρώνουν. Έχω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι είναι άνεργοι. Θα καταφέρνουν,
και είναι πάρα πολύ καλά. Και έχουν ξεκινήσει και ασχολούνται με αυτό που θέλουν να ασχοληθούν πάντα. Δηλαδή δεν είναι άνεργοι τεμπέληδες, είναι άνεργοι που είναι ζωντανοί άνεργοι και σύντομα θα ξεκινήσουν να βγάζουν λεφτά και από αυτό που κάνουν. Ωραία. Λοιπόν, επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούνται με διάφορα και επειδή αυτή την εποχή, ξέρεις τι μου συμβαίνει, δεν ξέρω αν συμβαίνει με να είσαι. Πάω ρε παιδί μου τώρα, αυτό που λες, ας πούμε, προχθές, ας πούμε, σε ένα φίλο που είχε κάβα. Τι κάνεις, ας πούμε? Α, μου λέει, τα παράτησα όλα και κάνω τώρα, πώς μου το πει, αυτό με το σιάτσου. Πώς σου ήρθε να κάνεις σιάτσου, να πούμε? Λέει, πάντα ήθελα, αλλά δεν το τολμούσα. Τα πήρα στο παραδείγμα τώρα, μου λέει, τα παράτησα όλα και κάνω μαθήματα, μου λέει, με τον πρώτο χρόνο έχω βγάλει και έχω άλλο ένα χρόνο, τέλος πάντων, αλλά κάνω αυτό. Βλέπεις τον άλλο να ξαφνικά. Δηλαδή, συναντάω ανθρώπους οι οποίοι μέσα στην κρίση, που είναι δύσκολο πράγμα, η κρίση ξέρεις, σε φοβίζει και δεν παρατάς εύκολα κάτι το οποίο έστω σου δίνει λίγα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το συναντάω. Δεν ξέρω τώρα σε τι κλίμακα είναι, έτσι, όλα αυτά, αλλά το βλέπω. Λοιπόν, εσύ έχεις ασχοληθεί με αυτές τις θεραπείες που είναι πολύ της μόδας τελευταία. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά, δεν ξέρω, όλοι θα γίνουν θεραπευτές. Το έχω σκεφτεί και ως εξής, ότι επειδή καταραίει όλος ο πλανήτης, μπορεί να χρειαστούν πολλοί θεραπευτές και έτσι η φύση να προνοεί, να τους παράγει για να το χρειαστούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πες μας λίγο γι' αυτό. Καταρχήν, ακούμε ρέικι, ρέικι, ξέρω εγώ διάφορα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Θα πω λίγα λόγια για το ρέικι γενικά και τις ενεργειακές θεραπείες. Είναι ουσιαστικά η ενέργεια που υπάρχει γύρω μας, στο σύμπαν. Μετά θα απαντήσω σε μια ερώτηση που μας κάναν στο chat. Είναι η ενέργεια που υπάρχει γύρω μας, την οποία εγώ επιτρέπω να περάσει από μέσα μου και να τη διοχετεύσω σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή, ουσιαστικά επιτρέπω να πιω ένα ντεπών για να γίνει κατανοητό από όλους. Το πίνω και λέω ότι θα μου κάνει καλό σαφώς. Και το ντεπών τι κάνει, ή το οποιοδήποτε φάρμακο, δεν πάει επιλεκτικά στο κεφάλι, στο χέρι που έχω χτυπήσει. Πάει σε όλα τα κύτταρα. Και τα άρρωστα, ας πούμε, ή αυτά που έχουν ανάγκη από τη θεραπεία, θεραπεύονται. Το ίδιο ακριβώς κάνει και η ενεργειακή θεραπεία. Επιτρέπω λοιπόν να περάσει ενέργεια μέσα μου, να περάσει μέσα στο σώμα μου, να πάει εκεί που χρειάζεται και να γίνει καλά. Αυτό είναι το ρέικι ουσιαστικά. Να απαντήσω σε μία ερώτηση για τις προηγούμενες λοιπόν ζωές και κατά πόσον αυτό είναι χρήσιμο, αν έχουμε ξαναυπάρξει. Καταρχήν, κανένας δεν μπορεί να μας πει βεβαιότητα αν έχουμε ξαναυπάρξει ή όχι, και αυτό είναι υποαμφισβήτηση. Έτσι, δεν ξέρουμε καν. Γιατί όλα αυτά είναι, τα διαισθανόμαστε. Αν είναι χρήσιμο λοιπόν να κάνουμε αναδρομές σε προηγούμενες ζωές και που μας χρησιμεύουν. Στο μόνο που χρησιμεύουν ουσιαστικά είναι στο να κατανοήσω κάποιες δυσκολίες που έχω δώσει σε αυτή τη ζωή, ώστε να μπορέσω να τις αντιμετωπίσω, να λύσω τους φόβους μου και τα μπλοκαρίσματά μου, και το άλλο να συνειδητοποιήσω και χειροπιαστά, γιατί η αναδρομή είναι προσωπικό βίωμα, ότι η ψυχή μου είναι αθάνατη. Ουσιαστικά συνειδητοποιώ ότι έχω υπάρξει, ξαναυπάρξει και η ψυχή είναι αθάνατη. Αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, ότι η ψυχή είναι αιώνια. Δεν φτύρεται ποτέ άφθαρτη. Λένε ότι ο μόνος που ήξερε όλες τις προηγούμενες ζωές της ήταν ο Πυθαγόρας. Ο οποίος ο Πυθαγόρας, λέει ο μύθος, τώρα δεν ήμουν εκεί, ή μπορεί να ήμουν, δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω, ότι σε προηγούμενη ζωή του, πριν γίνει Πυθαγόρας δηλαδή, είχε κάνει κάτι που δεν θυμάμαι ακριβώς, όπου έκανε τον Ερμή, και του ερμήσε για αυτό που έκανε, ας πούμε, ό,τι θέλει. Εκτός από το μέσα θάνατος, γιατί αυτό δεν γίνεται, ό,τι θέλεις, ας πούμε, πες μου και εγώ το κάνω. Και του ζήτησε να θυμάται όλες τις προηγούμενες ζωές του. Και σαν Πυθαγόρας, δηλαδή, μετά ήταν ο μόνος ο οποίος θυμόταν όλες τις προηγούμενες ζωές που είχε ζήσει κλπ. Αλλά εντάξει, okay, αυτό είναι προσωπικό. Εγώ έχω κάνει αναδρομή δύο φορές προηγούμενη ζωή και έχω κάνει και σε φίλους, γιατί μαθαίνεις, δεν τίποτα. Αυτό που θα εντυπωσιάσει οποιοδήποτε δεν ξέρει είναι το πόσο απλό είναι. Είναι πίστευτα απλό. Είναι απλό, είναι αλήθεια. Όπως όλα αυτά, και διαλέγω, είναι τρομερά απλά. Τέλος πάντων, είναι προσωπικό βήμα. Δηλαδή, αν δεν το κάνει κάποιος και δεν βγάλει μόνο συμπεράσματα και δεν ξέρω τι, δεν μπορεί να πει σε κανένα τίποτα. Όλα αυτά είναι για προσωπικό του καθενός. Ανάλογα το επίπεδο που έχει φτάσει, ανάλογα τι ψάχνει. Ανάλογα και... Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν έχει λογική το να μιλάμε ότι αυτό είναι και τέλος, γιατί. Αν υποθέσουμε, ρε παιδί μου, ειδικά αν το πάμε με χριστιανοκαταστάσεις που σου λέω ότι αυτό είναι και θα κρίνονται όλοι το ίδιο. Πώς κρίνονται όλοι το ίδιο τώρα ο τύπος που ζει στην Καλιφόρνια με τα σχολεία του, με τα αυτά του και το παιδάκι στην Αφρική, δεν μου κολλάει και πάρα πολύ καλά. Ότι μπορούμε να κρυθούμε όλοι το ίδιο και το σπότον αυτό είναι και όλα αυτά. Είχε πει και μια θεωρία γι' αυτό το έρθει στην Τρίτη που ανεβοκατεβαίνουμε. Αλλά νομίζω θα ξεφύγουμε να πάμε εκεί πέρα.
Ας το αφήσουμε, ας πούμε, αυτό. Λοιπόν... Από άλλη φορά, με αφορμή άλλο βιβλίο που υπάρχει ουσιαστικά πάνω σε αυτό, άμα θέλεις. Ναι, μπορούμε. Αλλά κοίταξε, την εκπομπή την έχουμε κάνει για σου. Ναι, δεν είναι. Είναι γενικά για να πάρει ο κόσμος κάποιες πληροφορίες. Οκ. Λοιπόν, ένας λοιπόν ο οποίος έρχεται να κάνει ρέικι, έτσι, τι κερδίζει? Ουσιαστικά κερδίζει μία εξισορρόπηση του οργανισμού του, ηρεμεί ο οργανισμός του, τη βιώνει αυτή την ηρεμία πραγματικά σε όλο το σώμα, χαλαρώνει. Οι πόνοι που έχει χαλαρώνουν και αυτοί εκείνη την ώρα και ουσιαστικά βοηθάμε το σώμα να κάνει ένα reset. Είναι σαν τον υπολογιστή που κάνουμε το reset. Δηλαδή σβήνω και ξαναεπανέρχομαι. Και όσες πιο φορές, πολλές φορές κάνω, τόσο γίνομαι πιο συμβατός. Αν θες, ανοίγω σε αυτή την ενέργεια, τη δέχομαι, κατανοώ ότι είναι και μπορώ και χαλαρώνω και αφήνω με κι άλλο. Βέβαια, σημασία έχει ο θεραπευτής. Είπες πριν ότι υπάρχουν πολλοί θεραπευτές. Καλά κάνουν και υπάρχουν πολλοί θεραπευτές. Εγώ θα ήθελα σε κάθε γωνία να υπάρχει και ένας που ασχολείται. Υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται, απλά δεν τολμούν ακόμα να το πούν προς τα έξω. Γιατί καθένας από τους θεραπευτές έχει και το δικό του κοινό. Έτσι, είναι σαν τους πίνακες που ζωγραφίζουν, εξαιρετικοί. Σε άλλους αρέσουν, άλλους μπορεί να τους δει και σου πει τον θέλω, άλλους μπορεί να σου πει τι είναι αυτό. Δηλαδή, όπως και η τέχνη είναι μια μορφή θεραπείας, και εσύ είσαι θεραπευτής δηλαδή για μένα. Όλοι οι καλλιτέχνες και αυτοί που ονειρεύονται είναι θεραπευτές. Και ας μην το αντιλαμβάνονται. Αλλά τώρα η ενεργειακή θεραπεία ουσιαστικά είναι το ότι επιτρέπω μέσα στο σώμα μου να περάσει αυτή η ενέργεια. Ουσιαστικά ακούω το σώμα μου, μαθαίνω να ακούω το σώμα μου. Καταλαβαίνω τι μου προκαλεί τον πόνο, τι μου προκαλεί το αυγενικό, τι μου προκαλεί τον πόνο στη μέση. Το ακούω. Τι συμβαίνει όταν το ακούω? Δεν σημαίνει ότι γίνεται αμέσως καλά. Σημαίνει όμως ότι το ακούω. Και τη στιγμή που το ακούω, έχω τη δυνατότητα να το θεραπεύσω. Αυτό μπορεί να το κάνει μετά ο καθένας μόνος του. Δηλαδή, έρχεται σε σένα, του κάνεις τη θεραπεία, μετά μπορεί και μόνος του να αυτοθεραπεύεται. Ναι, μπορεί σαφώς να αυτοθεραπεύεται. Μπορεί να πάρει τη μίση του ρέικι πρώτου βαθμού, που ουσιαστικά είναι η δική του. Αλλά αυτό που ήθελα να πω, ότι επειδή τα έχω θέσει όλα υπό αμφισβήτηση, υπάρχει λοιπόν και τρόπος, υπάρχει και διδασκαλία, που αυτό ήθελα να πω, γιατί εγώ προς τα εκεί πηγαίνω. Σαφώς σε κάποιον δίνω τη μίση του πρώτου βαθμού, αλλά μπορώ να του δείξω και ουσιαστικά πώς θα ανακαλύψει τη θεραπευτική δύναμη μέσα του για να γίνει ο ίδιος καλά. Αλλά πρέπει να είναι έτοιμος για αλλαγές. Δηλαδή να αναλάβει την ευθύνη της υγείας του. Το οποίο θέλει κόπο, χρόνο, αλλά κερδίζω ουσιαστικά. Μπορεί να γίνει και πολύ γρήγορα, δηλαδή ανάλογα πόσο είναι έτοιμος ο καθένας. Λοιπόν, ωραία. Θα κλείσουμε ραντεβού μετά. Για να το δω και αυτό. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, αν είμαστε χρόνο, έχουμε, μπορούμε να ψάξουμε τον εαυτό μας. Γιατί μετά μπορεί να έχουμε δουλειά και να έρθει ανάπτυξη. Αυτή που λέω, σαν να έρθει ανάπτυξη, λέει στη γωνία. Την είχα δει προχθές εδώ πέρα, αλλά μάλλον γύρισε πίσω. Δεν ξέρω, τσιγάρα, θέλει να πάει. Δεν ξέρω. Θα ξανάρθει πάντως. Μέχρι τότε, γιατί θα έχουμε δουλειές τότε και δεν προλαβαίνουμε. Θα τρέχουμε όλη μέρα λεφτά πολλά κλπ. Τώρα που είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια, να τα δοκιμάσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, έχει έρθει κανένα μήνυμα? Ναι, μία ερώτηση. Αν το τι έγινε μετά τις 21 12 του 12 και αν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή και σε ποιο επίπεδο. Ωραία, καταρχήν. Η Ζή δεν ξέρω αν ασχολείται με αυτό το θέμα, δεν ξέρω, αλλά αν ασχολείται θα μας το πει. Εσύ έχεις άποψη βέβαια σε αυτό. Όλοι έχουμε άποψη. Όλοι έχουμε άποψη. Όλοι έχουν λέει και μια άποψη. Υπάρχει και μια άλλη, ναι. Δεν θα το πω τώρα. Ναι, αλλά αυτό που βίωσα εγώ προσωπικά λοιπόν και πολλοί άλλοι ανά τον πλανήτη είναι ότι δεν συνέβη κάτι καταρχήν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Γιατί επειδή κάνω και channeling, ουσιαστικά σύνδεση με το ανώτερο θεϊκό μου κομμάτι και παίρνω πληροφορίες, είναι ότι δεν συνέβη κάτι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι άνθρωποι εδώ στην τρίτη διάσταση, στη γη, έχουμε την τάση να βάζουμε ταμπέλες και να λέμε ότι τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο, θα συμβεί αυτό. Άρα, 21 12 του 12, την τάδε τη συγκεκριμένη ώρα, θα γίνει αυτό. Συμβαίνει κάτι συμπατικά μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά υπάρχει η άβρα ουσιαστικά του γεγονότος που συνέβη πολύ πριν. Και η άβρα του γεγονότος που επακολουθεί μετά. Άρα, αυτό δεν είναι μια αλλαγή που συνέβη στη συγκεκριμένη ημερομηνία, είναι μια αλλαγή που έχει ξεκινήσει να συμβαίνει χρόνια, θα συνεχίσει και για τα επόμενα 2.000 χρόνια πάνω στον πλανήτη. Και είναι μια αλλαγή, είναι ουσιαστικά το πέρασμα στην αγάπη. Ουσιαστικά ενεργοποιείται ο δεύτερος εγκέφαλος του ανθρώπου, που είναι η καρδιά, δηλαδή το να αισθάνομαι, και δεν αναιρεί τον εγκέφαλο, το μυαλό, τη λογική που είναι το σκέφτομαι, αλλά ξεκινάει η συνεργασία ουσιαστικά των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου ή του εγκέφαλου και της καρδιάς και βρίσκεται μία λύση η οποία ουσιαστικά είναι όχι αρεστή θα έλεγα, αλλά είναι συμβατή με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ξεκίνησε να βαδίζει στην αγάπη
και βιώνει την αγάπη σε όλα του τα κύτταρα και σε όλα γύρω του. Όσο πιο πολύ αντιστεκόμαστε σε αυτό, τόσο θα συναντάμε πράγματα που θα μας ξαναγυρίζουν πάλι πίσω σε αυτό. Λοιπόν, αυτή ήταν η δική σου εκδοχή για το γεγονός τότε. Εγώ έχω μια άλλη εκδοχή, όχι διαφορετική από τη δική σου. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό τώρα. Γιατί θα κάνουμε, είναι άλλου είδους εκπομπή αυτό. Πείσαι όμως την άποψή σου για λίγο. Δεν θα ήθελα να την ακούσω. Α, θες να ακούσεις. Και πιστεύω και όλοι όσοι σε ακούνε φανατικά. Τέλος πάντων, κοίταξε. Καταρχήν αλλάξαμε με ορολόγιο. Δηλαδή, πώς λέμε, τέλος το 12 πήγαμε στο 13. Κάπως έτσι τελείωσε η εποχή των νυχθείων και μπήκαμε στην εποχή του υδροχώου. Την περιβόητη που την περιμένουμε χρόνια, τέλος πάντων. Αν μπορούσα να το πω σαν παράδειγμα, όταν μπήκαμε στην εποχή των νυχθείων, η οποία ξεκίνησε με τη γέννηση του Χριστού, ας πούμε, τότε υπήρχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ένα ναζί καθεστώς, τέλος πάντων, ήταν και τότε. Για να πέσει το καθεστώς αυτό και να ξεκινήσει το καινούριο, πέρασαν και 200 χρόνια. Δεν πατάς ένα κουμπί ποτέ και περνάς κάπου αλλού. Έτσι, για να πέσει όλο αυτό που πέφτει, το βλέπουμε να καταραίει, δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει μαγικά. Καταραίει απλά ο παλιός ο κόσμος. Η διαφορά που λένε, δεν ξέρω, με το τώρα, είναι ότι τότε αυτή η αλλαγή δεν έφερε κάτι καλό, έφερε ένα σκοτάδι. Η εποχή των νυχθείων, δηλαδή, ήταν πολύ σκοτεινή εποχή. Μυστικισμός, ξέρω, οι θρησκείες, όλα αυτά. Δόγματα. Τα δόγματα κλπ. Απλά υποθέτω ότι αυτή θα φέρει αυτό το ξύπνημα που λέμε. Έτσι, θα καταργήσουμε όλα αυτά τα θρησκείες, παπαριές. Όχι την πνευματικότητα, όχι την αίσθηση του θείου και όλα αυτά, το δόγμα και την υποταγή. Και άλλωστε, ο υδροχός γενικά σε ακολουθεί την επανάσταση, το καινούριο και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ ελπίζω να μην πάρει το 1200 χρόνια. Ελπίζω να το ζήσω, δηλαδή να έρθει πιο γρήγορα. Σε παρακαλώ, ας πούμε. Να γίνει κανένα θαύμα, να ξυπνήσει ο κόσμος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, από εκεί πέρα το πώς το βίωσα εγώ, δεν θέλω να το πω. Εγώ το βίωσα πάρα πολύ τέτοιο, σε πνευματικό επίπεδο, έτσι, σε διαλογισμό δηλαδή. Αλλά εντάξει, δεν θα θέλω τώρα. Νομίζω ότι δεν είναι και καλό να λες εγώ μου ότι και αυτό. Είναι λίγο σαν να λέει ο άλλος μου πουλάς μούρι και δεν πάει έτσι. Είναι προσωπικά του καθενός αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που να πούμε για το βιβλίο ή για άλλα πράγματα που θέλεις ή να μας βάλει ένα τραγούδι ο Μενέλος να πάρουμε μια ανάσα. Ωραία, μας βάζει ο Μενέλος ένα τραγουδάκι και επανερχόμεθα να κλείσουμε το τελευταίο μέρος. Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν θέλουν να βγουν. Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά αυταπάτη. Ποια θλίψη σε κλωτσάει πιο μακριά από παντού. Πες σου πιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιες
ψυχάτα σου δεν στάνανε ξανά το μυαλό. Και θάλασσα στεγνό μου στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιες λέξεις μέσα σου σαφίζουν και δεν θέλουν να βγουν. Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά αυτά πάλι. Ποια θλίψη σε κλωτάει πιο μακριά από παντού. Πες μου ποιος φόβος σε νίκησε πάλι. Νομίζω ότι το κομμάτι ήταν μια χαρά αυτό με τους φόβους. Γιατί έχουμε να πούμε κάτι για το φόβο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κάποια στιγμή στο βιβλίο, για να επανέλθουμε στο βιβλίο, λέει ο Dreamer ότι όταν δεν φοβάσαι, πας στη μάχη, σίγουρος θα νικήσεις. Και δεν μπορεί κανείς να σου κάνει κακό. Γιατί στην ουσία έχεις προεπιλέξει ότι δεν θα πάθεις τίποτα κακό. Και μάλιστα μιλάει και για κάποιους ντολουπέλιους. Τι ήταν αυτή, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι τάγμα, αλλά είναι βέβαια, δεν έχει πει ακριβώς τα ονόματα. Έτσι, είναι ένα τάγμα ουσιαστικά που είχαν εξασκήσει την αφοβία και την ακεραιότητα στο 100% της ύπαρξής τους. Αυτοί λοιπόν, μάλιστα βάζανε και μάσκες, παίρνανε ρόλους για να μπορέσουν να μπαίνουν μέσα στον κόσμο, στην διαφθορά και όλα αυτά, ας πούμε, σίγουροι ότι δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα, ακόμα και αν μπουν στη μάχη με τα σπαθιά και δεν ξέρω τι και όλα αυτά, ξέρανε ότι εγώ θα πάω να νικήσω, γιατί ακριβώς μέσα μου δεν έχω την έννοια του φόβου, άρα κανείς δεν μπορεί να μου κάνει κακό. Ακούστε με και το τραγούδι αυτό που λέει: «Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι», και γενικότερα ζούμε σε ένα πλανήτη όπου κυβερνά ο φόβος. Τα μέσα ενημέρωσης, τα πάντα, όλα είναι φοβικά. Αν δεν κάνεις αυτό, θα σε τιμωρήσουν, θα πάθεις εκείνο, θα πάθεις το άλλο. Οι φέστες θα κραγούν, θα γίνει χαμός, ας πούμε και τέτοια. Με αποτέλεσμα όλοι οι άνθρωποι να βιώνουν στην ουσία φόβο. Όλα φιλτράρονται μέσα από ένα φόβο. Πρώτα υπάρχει ο φόβος και μετά όλα τα άλλα. Άρα μολύνονται και όλα αυτά. Λοιπόν, πες μας λίγο έτσι, τι θέλει να πει ο ποιητής, λέγοντας ότι όταν δεν έχω φόβο μέσα μου, δεν παθαίνω και τίποτα. Και φαντάζομαι ότι δεν μιλάει για το φόβο του στυλ, ας πούμε, δεν φοβάμαι, βάλω το χέρι μου στην πρίζα ή θα πηδήξω τον πέμπτο, ας πούμε, και δεν πάθω τίποτα. Δεν εννοεί κάτι τέτοιο, εννοεί κάτι άλλο. Λοιπόν, και γι' αυτό εννοεί ακόμα και αυτό. Όσο περίεργο και αν φαίνεται. Μην κάνετε βέβαια τέτοια πράγματα, γιατί έχουμε όλοι κύτταρα φόβου μέσα μας. Μάλιστα, ο καθηγητής αναφέρει συχνά σε σεμινάριο ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει εξασκήσει την αφοβία και δέχεται τον ουρανοξύστη από τον εκατοστό όροφο. Και κάθε φορά που λέει, θα πέσω γιατί είμαι μια λαστιχένια μπάλα και δεν θα πάθω τίποτα. Και πέφτει, περνάει, πέφτει στον 90, στον 80 και λέει, είμαι μια λαστιχένια μπάλα, είμαι μια λαστιχένια μπάλα. Κατεβαίνει στο 40 όροφο, στο 30, είμαι μια λαστιχένια μπάλα, θα κουμπίσω στη γη, θα κάνω ένα μπαμ και θα ξανααναπηδήσω και δεν θα πάθω τίποτα. Είναι μια λαστιχένια μπάλα, είναι μια λαστιχένια μπάλα.
Τον κοιτάζουν όλοι γύρω, έντρομοι έχουν ήδη μαζευτεί. Οι στιγμές έχουν παγώσει κάθε δευτερόλεπτο, κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου, μάλλον ένα αιώνα. Πέφτει. 2 εκατοστά πριν το έδαφος λέει, έλεγε είμαι μια λαστιένια πάλι, ή μήπως δεν είμαι. Στο μήπως δεν είμαι, έφεσε κάτω και έσκασε. Δηλαδή ουσιαστικά είχε μέσα του ένα κύτταρο φόβου, το οποίο αυτό βρήκε την τροφή και αναπτύχθηκε. Έτσι, ο φόβος, δηλαδή δεν πρέπει να φοβάμαι αυτό, να πω ότι δεν πετυχαίνεται. Απλά τώρα εγώ ζητώ να το συνειδητοποιήσουμε για να μπορέσω να αναγνωρίσω σιγά σιγά τα κύτταρα φόβου που έχω μέσα μου. Εδώ φοβάμαι, ας πούμε, να. Εδώ πολλοί άνθρωποι έχουν αναπτύξει την ενοχική τέτοια. Εδώ άκουσα το τρελό. Σβήσανε, ας πούμε, κάποιος έσβησε 2-3 φίλους από το Facebook γιατί δεν του άρεσαν αυτά που βάζανε και φοβότανε τι θα σκεφτούν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλάβω. Αυτοί που δεν τον ξέραν καν εντωμεταξύ. Έσβησε κάτι φίλους που μπορεί να μην υπήρχαν κιόλας, να ήταν ιντερνετικοί. Ξέρεις, fake. Δεν γίνεται να φοβάμαι για τα πάντα. Έτσι. Χρειάζεται να αναπτύξω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά το βιβλίο. Ότι εγώ ήρθα για να σου δείξω τον πιο σύντομο δρόμο. Όσο θα σε κυβερνάει ο φόβος, η αμφιβολία, η αντιπαλότητα των σκέψεών σου, θα πρέπει να εξαρτάσει από κάποιον άλλον ή κάτι έξω από τον εαυτό σου. Μέχρι να απελευθερωθείς από αυτά, θα αντικαθιστάς την εξάρτηση από κάτι με την εξάρτηση από κάτι άλλο. Αλλά αυτή δεν είναι ελευθερία ούτε εξέλιξη. Έτσι, δεν μπορώ να εξελίσσομαι όταν εξαρτάμαι από κάποιον. Στην ουσία, από ό,τι έχω καταλάβει και ο Ντρίμ, προσπαθεί να πει ότι όταν ελευθερωθείς, δεν έχεις ανάγκη πια τίποτα. Τίποτα, καμία εξάρτηση. Είσαι πλέον ελεύθερος. Αυτό, να το πω και λίγο διαφορετικά, το έχει πει ο Καζαντζάκης. Δηλαδή, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Λοιπόν, όλοι κάποια στιγμή οι άνθρωποι που επιλέγουν ένα διαφορετικό δρόμο να βγουν από τη μάζα, αυτό που λέει ότι η μάζα δεν μπορεί να ασκηθεί, μπορεί να δημιουργήσει, είναι μια μάζα απλά. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Είτε πάει κάποιος σε μια πηγή και γυρίζει στην αρχαία Ελλάδα, είτε πάει στους βουδιστές, είτε πάει δεν ξέρω, στον Καζαντζάκη, είτε πάει σε ποιητές και όλα αυτά. Σε ανθρώπους δηλαδή, που βγήκαν έξω από αυτή τη μάζα που πάει όπου τη δισέρνουν, ας πούμε, ανακαλύπτει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Λοιπόν. Και ο στόχος δεν είναι να δημιουργήσουμε επαναστάτες που ακολουθούν όλοι ένα συγκεκριμένο ρεύμα. Ο καθένας χρειάζεται να βρει μέσα του και να υπάρχουν 100 διαφορετικών ειδών επαναστάσεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα κίνημα ή ένα κύμα ξεσηκωμού συγκεκριμένα το ίδιο. Ο καθένας θα κάνει το δικό του. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε πάλι κλίκες και πρέπει και δόγματα. Καλά, κοίταξε. Φανταζόμαι ότι ο ιδανικός κόσμος είναι ο κόσμος ο οποίος ο καθένας μπορεί να ζει τη ζωή που του ταιριάζει και θέλει να ζει ελεύθερα. Χωρίς να. Έχοντας βέβαια και τη συνείδηση ότι η ελευθερία δικιά μου δεν σημαίνει την καταστροφή τη δικιά σου. Γιατί δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Αυτοί είναι οι νεοφιλελεύθεροι που λένε ότι οι τραπεζίτες και οι περίεργοι, ας πούμε. Λένε όχι, εμείς θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθερος τι σημαίνει για αυτούς, ότι δεν πάω να καταστρέψω χώρες. Εγώ να είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι, ας πούμε, χωρίς συνείδηση βέβαια του τι δημιουργούν. Εντάξει, αυτό ήταν ο ιδανικός κόσμος. Θες να είσαι βουδιστής, δεν παιδί μου να είσαι. Θες να είσαι χριστιανός, θες να είσαι εποχήτης, θες να είσαι χίπης, θες να είσαι πανκ, δεν ξέρω τι. Από τη στιγμή που δεν. Ας παίξει όποιο ρόλο θέλεις, τέλος πάντων. Ναι, αφού σου κάνει καλό στην εξέλιξή σου, τέλος πάντων στην ψυχή σου και όλα αυτά, ζήστο και μπορούμε εύκολα με αγάπη να επικοινωνούμε. Δηλαδή και προχθές μαζί ήμασταν, που πήγαμε σε ένα μπαράκι που ήταν πανκ. Ρε, είχα χρόνια, νόμιζα δεν υπάρχουν αυτοί. Και μπαίνω μέσα, ας πούμε, και βλέπω. Έτσι πόσο μ' άρεσε. Ναι, έτσι πόσο μ' άρεσε που είδα ξαφνικά 500 διαφορετικού. Δεν του ζητάνε αυτοί που είναι κρυμμένοι. Με τα μαλλιά τα περίεργα. Ωραία, ήρε, γούστα. Δεν είχα και εγώ. Μάλλον δεν είχα βρεθεί ποτέ ξανά σε μέρος. Ναι, θέλω να σου πω ότι εμένα μ' άρεσε που είδα ανθρώπους που δεν είναι όπως όλοι. Που ξεχωρίζανε, που ήταν διαφορετικοί. Που ήταν... Και ήταν ο εαυτό του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, ο εαυτό του. Μπορεί να μην μου δει κάτι άλλο κι αυτοί, αλλά τέλος πάντων εκείνη την ώρα. Είχαν επιλέξει αυτό. Αλλά δεν σου κάνει κακό. Δηλαδή, ευγενέστατοι όσους μίλησε τέλος πάντων, μια χαρά παιδιά ήταν. Λοιπόν... Ναι, ξέρεις γιατί ήταν ευγενέστατοι, γιατί μέσα μας, όταν εμείς έχουμε αναπτύξει μέσα μας την ευγένεια και την αφοβία, θα συναντήσω κάποιον στον δρόμο που θα με βιάσει, θα με σκοτώσει, θα με κλέψει. Οπότε επιστρέφουμε πάλι σε αυτό που λέει ότι ό,τι μου συμβαίνει, φταίω εγώ. Ό,τι μου συμβαίνει, φταίω εγώ ακριβώς. Δηλαδή, το προκαλώ. Είναι σαν να βγω έξω με τα λεφτά στην τσάντα και να σκέφτομαι θα με κλέψουν. Την τσάντα θα την κρατάω λοιπόν σφιχτά και θα περπατάω γωνιά και θα κοιτάζω δεξιά-αριστερά. Και τίποτα να μην έχει τσάντα, κάποιος θα έρθει να μην αρπάξει. Δηλαδή, σαν να λέω, ελάτε, αρπάξτε με την τσάντα. Ναι. Λοιπόν, ο καθένας αυτά τα παίρνει, τα σκέφτεται, τα σκότα δημιουργεί. Εμείς έχουμε φέρει παραδείγματα λίγο. Αλλά καθημερινά παραδείγματα για μένα. Αυτό χρειάζεται κάποιος για να κατανοήσει. Λοιπόν, okay. Το άλλο που θέλω να πω, έτσι πάλι που λέει το βιβλίο, που είναι για τα χρήματα, που αφορά πολύ κόσμο, λέει ότι εσύ δεν ανησυχείς επειδή υπάρχει έλλειψη χρημάτων.
Υπάρχει έλλειψη χρημάτων επειδή εσύ ανησυχείς. Εξάλληψε την αμφιβολία, το φόβο και την ανησυχία. Παρατήρησε τον εαυτό σου και μην διαφοροποιείσαι από αυτή τη στιγμή. Τα πάντα έχουν ήδη γίνει. Το μοναδικό εμπόδιο είσαι εσύ. Δηλαδή, τα πάντα έχουν συμβεί ήδη μέσα μου πριν συμβούν και έξω. Είναι αδύνατον να συμβεί κάτι έξω, αν δεν έχει συμβεί ήδη μέσα μου. Δεν ξέρω αν μπορείς να την αντιληφθείς αυτό. Ρε, εγώ μπορώ. Είναι ένα παράδειγμα που λέω ότι μπορεί να ανακαλύψουν το ηλεκτρισμό, ξέρω, πριν κάποια χρόνια, αλλά πάντα υπήρχε. Απλά φτάσαμε σε ένα επίπεδο που το συλλάβαμε, σαν ανθρωπότητα μιλάω τώρα. Και με να πω και κάτι άλλο, γιατί ακούμε διάφορο, θα καταστραφεί ο κόσμος και δεν υπάρχουν πηγές και δεν ξέρω τι και όλα αυτά. Ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα φοβότανε, επειδή τότε είχαν τον ατμό και έκανε ξύλα, δηλαδή κάρβουνα, να κινηθούν τα τρένα, βιομηχανίες, φοβόντουσαν ότι θα καταστραφούμε γιατί δεν υπάρχουν τόσο πολλά δέντρα αιώνια. Αλλά εκεί ακριβώς τότε είναι που εμφανίστηκε και το ηλεκτρισμός, τέλος πάντων, ας πούμε, και πέρασαμε σε άλλη ενέργεια. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα, όταν οριμάσουμε μέσα μας δηλαδή, θα έρθει νέα ενέργεια. Που θα είμαστε έτοιμοι να την. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δηλαδή, να ανησυχούμε. Είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει αυθονία στο σύμπαν. Και η διαφορά είναι ότι εμείς είμαστε σε μη εναρμόνιση με το σύμπαν. Τώρα το θέμα εκεί είναι αν φταίμε εμείς ή φταίνε κάποιοι άλλοι που μας έχουν σε μια δυσαρμονία και δεν είμαστε εκεί πολύ. Κάποιοι άλλοι. Δεν είναι αυτοί, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, εντάξει, έτσι είναι αυτό. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Πώς θα έρθουμε λοιπόν σε αρμονία, λέγε. Πρόσεξε τώρα. Χρειάζεται λοιπόν να αυξήσω τα όρια μέσα μου. Τι εννοώ να αυξήσω τα όρια μέσα μου. Καταρχήν, μισό λεπτό να σου δώσω να διαβάσει μια ερώτηση εδώ. Που... Λοιπόν. Όχι, να απαντήσουμε σε ένα λεπτό απλά όσο η ώρα εγώ μιλάω. Θέλω να πω το εξής. Χρειάζεται λοιπόν να αυξήσω μέσα μου τα όρια μου. Δηλαδή, πόσα μπορώ να αντέξω, πόση καλοσύνη μπορώ να αντέξω, πόση αγάπη μπορώ να αντέξω, πόσο πλούτο μπορώ να αντέξω γύρω μου, πόση αυθονία μπορώ να έχω γύρω μου. Πολύ σύντομα λοιπόν μια ιστορία, εμφανίζεται το τζίνι, το γνωστό τζίνι των παραμυθιών, σε έναν άστεγο στην Ομόνοια. Έλληνα άστεγο στην Ομόνοια και του λέει, μπορώ να ικανοποιήσω τρεις επιθυμίες σου, πες μου τώρα ποιες είναι αυτές. Οτιδήποτε θέλεις. Οτιδήποτε θέλω, οτιδήποτε. Άστεγος το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι δεν έχει να μείνει. Λέει, λοιπόν, θέλω ένα διαμέρισμα που στην Ομόνοια, γιατί στην Ομόνοια ζούσε και ήταν άστεγος, δεν είχε δει άλλη περιοχή. Κάνει τσακ το τζίνι, του υλοποιεί. Στην Ομόνοια ένα διαμέρισμα. Το βλέπει, τρελαίνεται. Ο άστεγος λέει: δεν είναι δυνατόν. Είναι πολύ χαρούμενος. Λέει: έχεις άλλες δύο ευχές. Άλλες δύο ευχές. Και ό,τι θέλω, ό,τι θέλεις. Σκέφτεται λοιπόν και τι άλλο θες. Άλλο ένα διαμέρισμα λέει στην Ομόνοια, δίπλα σε αυτό. Λέει: μα είσαι σίγουρος ότι θες αυτό. Μπορείς να στήσεις οτιδήποτε θέλεις. Λέει: αυτό θέλω. Γιατί σκέφτεται ότι θα νοικιάζω το ένα διαμέρισμα, θα παίρνω τα λεφτά από τον νίκη και θα ζω στο άλλο. Και του λέει: εντάξει, αλλά έχεις και μια τρίτη επιθυμία. Τι θέλεις? Δηλαδή, μπορούσε πραγματικά να αποκτήσει οτιδήποτε ήθελε σε όλο τον πλανήτη. Μπορούσε να αποκτήσει αθανασία, χρυσό, σκάφη, πνευματικά χαρίσματα, υλικά. Τρίτη μου ευχή λέει είναι να αποκτήσω μια πολυκατοικία στην Ομόνοια. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνεις λοιπόν, ο άστεγος, όχι άστεγος, το μόνο που μπορεί να ονειρευτεί, το πρώτο πράγμα μάλλον που μπορεί, είναι πώς θα καλύψει το κεφάλι του. Άρα, δεν μπορώ να ονειρευτώ κάτι περισσότερο από αυτό που μπορώ να αντέξω. Δηλαδή, αν πάρω έναν στον δρόμο αυτή τη στιγμή που δεν έχει χρήματα καθόλου και ζητιανεύει και του δώσω 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί μου περισσεύουν, έχω πολλά και θέλω να το δώσω δώρο, είναι πολύ πιθανόν ότι μέσα σε ένα μήνα ή δεν θα τα έχει καθόλου, ή θα έχει πεθάνει από την αγωνία του για το πώς να τα διαχειριστεί. Υπάρχει ένα καλύτερο ανέκδοτο με αυτό που είπες, για να γελάσουμε για λίγο. Πάλι με ένα τζίνι. Δεύτερο πλάνο στην έρημο, ρε παιδί μου, ξεσπίσουν ένα τζίνι. Έχουν επιδώσει τρεις. Ο ένας είναι κοκάκιας. Ο άλλος είναι χασισάκιας, ας πούμε, και ο άλλος είναι πρεζάκιας. Συναντιέται τον τζίνι και του λέει: παιδιά, okay, έχω τρεις ευχές που μπορώ να κάνω, είστε τρεις, μία ο καθένας. Πάει στον τύπο που ακούσατε τη φούντα, ας πούμε, του λέει: τι θες εσύ, τι θες, βλέπεις αυτή την έρημο, του λέει εδώ, αυτά, όλα αυτά του λέει να φυτρωθούν, φουντιές του λέει να βρούμε. Εντάξει, τον τζίνι, χρακ, μία, γεμίζει έρημο, ξέρει, πω, πολύ γουστάρα αυτό, ας πούμε. Πάει στον άλλο που είναι κοκάκιας. Του λέει εσύ, του λέει βλέπεις την έρημο, του λόφους εδώ την άμμο, όλο αυτό να γίνει κόκα, του λέει. Τσακ το τζίνι, βουτάει μέσα, ξάρτζε ρούφαγε, ας πούμε, πάει και στο πρεζάκι. Του λες τι θες, μήπως δείξεις ένα εκατοστάρικο. Το γνωστό, ξέρεις που τέτοιο, λοιπόν, okay. Άρα χρειάζεται λοιπόν να αυξήσω τα όνειρά μου, να αυξήσω το πεδίο, το εύρος από αυτά που μπορώ να ζητήσω. Και να αντιληφθώ, γιατί και εδώ νομίζω ότι κολλάει αυτό που μας ρώτησε, νομίζω η Ελένη είναι. Για το νέα εποχή, ναι, παγκόσμια τέτοια πράγματα κλπ. Καταρχήν, όσο ο πλανήτης προχωράει, έχουν πει τις πηγές, πήγαν στα χωριά, στις πόλεις κράτος, αυτά, ουα. Κάποια στιγμή, πάντοτε σε όλα αυτά, υπήρχε πάντα αυτός που θέλει να τα εξουσιάζει όλα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και στην έννοια που κάποια στιγμή ο πλανήτης θα γίνει πλανήτης.
Κάποιοι γουστάρουν να το έχουν υποσκλαβιά. Όπως και κάποιοι γουστάρουν να είναι πάλι ένας πλανήτης, αλλά να λειτουργεί ελεύθερα. Όταν λέμε ένας πλανήτης, δεν εννοούμε ότι όλοι δεν γινόμαστε ένα. Εγώ, δηλαδή, που ζω στην Ελλάδα, όταν πάω στο Θιβέτ, θα πάω στο Θιβέτ. Και να δω τους ανθρώπους εκεί πέρα να ζουν με τη δική τους κουλτούρα. Δεν θέλω να γίνουν όπως εμείς. Όπως και εκείνοι, φαντάζομαι, δεν έχουν κανένα λόγο να θέλουν να με κάνουν εμένα. Έτσι. Μπορεί σε κάθε περιοχή. Εγώ πηγαίνω στην Κρήτη, ας πούμε, και είναι άλλη κουλτούρα. Τι, επειδή στην Ελλάδα δηλαδή, έχουν μια κουλτούρα, άλλη γλώσσα μιλάνε. Άλλη αυτή. Βόρεια Ελλάδα, Νότια. Κανείς δεν λέει να γίνουν όλοι ένα. Να μπορεί ο καθένας ελεύθερα να βιώνει τον πολιτισμό του, την κουλτούρα του, όλα αυτά, χωρίς να ενοχλούν τον άλλον, αλλά να συνεργάζονται. Και έχουμε πει ότι οι κουλτούρες είναι συμπληρωματικές. Το λέει και ο Στέφανος Ροζάνης, τέλος πάντων, που δεν είναι του New Age, τέλος πάντων, αρχικός είναι ο άνθρωπος φιλόσοφος, αλλά το ίδιο λέει, όλοι τα ίδια λένε. Ο Στέφανος Ροζάνης. Το οποίο πάντων πάρει και τηλέφωνο, α πούμε, να κάνει μια συνέντευξη και το έχω ξεχάσει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτό είναι όλο το θέμα. Εννοείται ότι κάποιοι θέλουν να το κάνουν σκοτεινά αυτό, εννοείται ότι κάποιοι το θέλουν αλλιώς. Έχω να πω ότι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννήθηκε στην Ισπανία τότε που ήταν το αρχικό κίνημα και θέλανε μια Ευρώπη ελεύθερη. Τους κατασφάξανε και οι ίδιοι που τους κατασφάξανε φτιάξανε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας θέλει σκλάβους, ας πούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Ή να πω ακόμα ότι ναι, μεν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέλυσε τη δημοκρατία. Την κατέλυσε, τι να κάνουμε. Ήταν μονάρχης, ας πούμε, και επέβαλε τη μοναρχία, αλλά ήταν και ο τρόπος που ενώθηκε η Ελλάδα και μεγάλωσε. Γιατί, πώς θα το πω τώρα, ας πούμε, άμα τους άφηνε να το συζητήσουμε, παιδιά, να είμαστε ένα, μα περνάγανε και 3.000 χρόνια, το συζητάγαμε ακόμα και μπορεί, πώς θα το πω, παιδί μου, να είχαν μπει οι Πέρσες και να μας είχαν κάνει έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα και εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε ο άλλος και λέει: αφού δεν καταλαβαίνετε αλλιώς, τι να κάνουμε, με το σπαθί. Ήταν και εποχή του κρυού τότε, οπότε με το σπαθί λυνόντουσαν τα πράγματα. By the way, όλα είναι πώς τα βλέπει κανείς, η οπτική γωνία. Εμένα προφανώς δεν με πειράζει καθόλου να μην υπάρχουν σύνορα, αρκεί να με αφήνει και εμένα ελεύθερο να ζω την κουλτούρα μου, δηλαδή αυτό που εγώ γουστάρω. Απλά είναι, δεν ξέρω αν το είπα καλά. Πες και τη γνώμη σου κι εσύ. Όχι, συμφωνώ, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Για μένα χρειάζεται να σταματήσει να έχουμε αυτή την καχυποψία. Δηλαδή να είμαι άλλο υποψιασμένος, πιστεύω, για κάτι και άλλο καχύποπτος. Ο καχύποπτος έχει προκαθορίσει από την αρχή το αρνητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή έχει προκαθορίσει ότι αυτό που συμβαίνει είναι αρνητικό. Ο υποψιασμένος ερευνά. Αναπτύσσει τη διάκριση μέσα του. Ουσιαστικά και αυτό το βιβλίο αυτό μας λέει. Να αναπτύξουμε μέσα μας τη διάκριση, να ερευνήσω και να δω τι μου ταιριάζει από όλα αυτά. Και το New Age κίνημα. Δηλαδή είναι λάθος να δίνουμε. Πώς να σου πω, να τα βάζουμε σε καλούπια όλα αυτά. Η ενέργεια δεν καλουπώνεται. Η τρίτη διάσταση, η δεύτερη, είμαι στην τρίτη, είμαι στην τέταρτη, τώρα περάσαμε στην πέμπτη, γιατί να γράψαν κάποια σχόλια, ψάχνουν την πέμπτη. Ας αφαιθούμε ελεύθεροι δηλαδή σε αυτό που συμβαίνει. Αλλά ας επικεντρωθούμε και μέσα μας για να δούμε ακριβώς τι χρειάζεται να δούμε. Ναι, τέλος πάντων, ο Τζον Λένον δεν ήταν ο ταξίδις πάντως με την έννοια την κακή, ας πούμε, όταν μίλαγε για ένα κόσμο έτσι. Ενωμένο και αγαπημένο και λοιπά. Το κίνημα, το παλιάλο, όλα. Ναι, και να το πω και λίγο διαφορετικά, επειδή είμαστε μια χώρα που λεγόμαστε Ελλάδα, είμαστε Ελλήνες, για να καταλάβω, εγώ δεν ξέρω να παράγαμε κανένα πολιτισμό σαν και αυτό που παράγανε οι πρόγονοί μας, ας πούμε. Δεν νομίζω. Μπουζουκλέρι, ναι, το καγένα, ας πούμε, να έχω να πουλάω μούρι στην Κόμενα και να κλέβω το δημόσιο, δεν ξέρω τι όλα αυτά, πουλάω μούρι. Τώρα, αν αυτό είναι ελληνισμός, επειδή έτυχε να γεννηθεί εδώ πέρα, τι να πω. Μπορώ να φέρω στο μυαλό μου Τούρκο, ας πούμε, που είναι πολύ πιο Έλληνας από πολλούς Έλληνες εδώ πέρα. Είναι πνεύμα. Είναι το πνεύμα. Δηλαδή, αφήστε με εμένα να ζω όπως θέλω και δεν έχω κανένα λόγο να πειράζω τον Ιταλό, τον Γερμανό, τον αυτό. Με την ίδια λογική, βέβαια, και ο άλλος να μου την πέφτει εμένα. Αν γιατί μου την πέσει, τι να κάνω τώρα. Θα τον βουτήξω από το σπάθι, ξέρω εγώ. Μα η αρχαία, η ελληνική γνώση, έτσι, δεν επιβλήθηκε με το. Όπως ο χριστιανισμός με το σπαθί και το ξύλο, έτσι. Υπήρχε σαν διδασκαλία ελεύθερη. Δηλαδή, έχερε σεβασμού παγκόσμια. Έτσι έγινε γνωστή. Και ο χριστιανισμός, πιστεύω, αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνανε, θα ήταν πολύ πιο εξαπλωμένος, ας πούμε, αν θες, σαν θρησκεία. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, είναι άλλη εκπομπή. Τώρα, τι είναι χριστιανισμός και αν έχει σχέση με τον Χριστό χριστιανισμός, εγώ έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία. Σαυρισμός είναι αυτό, δεν είναι, τέλος πάντων. By the way. Αλλά ούτε και ο ελληνισμός διαδόθηκε και τόσο αγνά. Δηλαδή θέλω να πω ότι μιλάγανε για δημοκρατία, ας πούμε, τότε. Δηλαδή δεν φταίγανε οι άνθρωποι, γιατί ήταν
ο σπόρος που είχε πέσει. Το μαθαίνανε, δεν το ξέρανε. Ήταν και άλλη εποχή τότε. Ήταν και άλλη εποχή, σαφώς, αλλά ήταν και η αρχή. Έτσι, κανονικά μετά από 2,5 χρόνια πρέπει να το έχουμε εξελίξει. Όχι μόνο το εξελίξαμε, το καταστρέψαμε. Καταστρέψαμε και τώρα ψάχνουμε να το ξαναβρούμε. Τότε λοιπόν, όταν αυτοί που χάνανε τις εκλογές, πέραν τα καράβια και φεύγανε. Και πήγανε στη Σικελία. Έτσι έγινε η μεγάλη Σικελία. Δεν μπορούσαν να μείνουν στην Αθήνα, τους τελειώνανε. Οπότε τα καράβια φεύγανε. Ή ο λιδουμός που εξαπλώθηκε στην Ανατολή, ας πούμε, με το σπαθί έγινε. Πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος και όποιος δεν υποτασσότανε, με το σπαθί. Έτσι. Άσχετο τώρα. Αν και αυτό, αν δεν το έκανε, θα το κάνανε οι Πέρσες, έπρεπε κάποιο να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, σε αναγκάζουν. Γι' αυτό και λέω ότι ό,τι και να πετύχω εγώ ατομικά, έτσι, δεν μπορούν, αν δεν γίνει, δεν εξαπλωθεί, να γίνει σεβαστό, αν όχι να το ακολουθήσουν όλοι σεβαστό, δεν υπάρχει λύση. Δηλαδή, όπως εγώ, αν θέλω να έχω έναν τρόπο ζωής Α και γύρω μου, αλλιώς θα μου την πέσουν και θα έχω πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο και σε μια χώρα. Τα μαθηματικά αλλάζουν. Πες ότι κάνουμε τη χώρα όπως γουστάρουμε, δηλαδή, μου φως. Κανονικό. Και γύρω-γύρω όλοι. Είναι σκοτάδι. Μα θα μας την πέσουν. Ναι, αλλά από αυτό το φόβο ουσιαστικά χρειάζεται. Τι λες, να μην κάνουμε τίποτα, ας πούμε. Όχι, δεν λέω να μην κάνουμε κάτι. Όλα λειτουργούν σαν φάρι. Δηλαδή, κάτι που είναι καλό το ακολουθούν και άλλοι. Δεν είναι ηλίθιοι. Σαφώς, γιατί αναπτύσσονται ατομικά. Μα αυτή τη στιγμή. Ακόμα και οι σκοτεινοί, δηλαδή θεωρητικά, να ακολουθήσουν το φως θα κερδίσουν πολύ παραπάνω. Μα αυτή τη στιγμή οπουδήποτε γίνει εξέγερση, είτε γίνει στην Ελλάδα, είτε γίνει στην Ισπανία, είτε γίνει στην Ιταλία, είτε στην Πορτογαλία, γιατί κάπου θα γίνει τέτοια περίπτωση, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Και δεν είναι τυχαίο ότι εχθές. Αρχή θέλουμε να γίνει. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο Euro εχθές αυτό λέγανε. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι, ας πούμε. Κάπου θα γίνει τον μπα. Και έγινε ο Juncker και έλεγε ξαφνικά, έγινε ανθρωπιστής και έλεγε να προσέξουμε, θα γίνει η επανάσταση. Βέβαια θα γίνει η επανάσταση μεγάλη. Δεν μπορεί εσύ με στη βίλα σου να απαιτείς από μένα να ζω με τίποτα, με ένα ροκοπανιστό. Α, έκανε μας τη χάρη. Μην πω τίποτα άλλο, κατεβάσω τώρα. Λοιπόν, επειδή με αυτά και με αυτά ψηλοφτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, να ευχαριστήσω καταρχήν εγώ τη Ζιζή που μας έκανε την τιμή έτσι, να μας βοηθήσει λίγο να εμβαθύνουμε περισσότερο στο βιβλίο. Όσο γίνεται σε μια κουμπί, τώρα δεν γίνεται. Αν δεν πας στο βιβλίο, το διαβάσεις και δεν μπορείς να καταλάβεις. Όπως το ίδιο ισχύει για κάθε βιβλίο, εγώ προτείνω, επειδή έχουμε χρονογραφιά, είμαστε ελεύθεροι, δεν είμαστε σκλάβοι πια, δεν έχουμε δουλειά. Άρα, αφού δεν έχουμε δουλειά, είμαστε ελεύθεροι. Ας διαβάσουμε κανένα βιβλίο, πηγαίνετε σε ένα βιβλίο, πάρτε Πλάτωνα, πάρτε Αριστοτέλη, πάρτε Σοφιστές, πάρτε Επίκουρο, ό,τι θέλει ο καθένας, θα σου πάρει, παιδί μου, δεν έχει να κάνει. Ή το Στέφανο Ντάνα, οτιδήποτε γουστάρετε, δεν έχει σημασία. Να δείτε πόσο πολύ η σκέψη αρχίζει και μπαίνει στη θέση της, δηλαδή βοηθάει στην ουσία να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αν δεν βοηθούσε, θα υπήρχαν τα βιβλία, θα το είχαμε καταργήσει. Λοιπόν, να πω ότι την Τετάρτη, γιατί Δευτέρα δεν θα κάνουμε εκπομπή. Θα πάμε να φάμε ψάρια και τέτοια τρίχες, δηλαδή τίποτα δεν θα φάμε. Αλλά λέμε τώρα. Θα έρθει ο Μάικ να κάνουμε εκπομπή, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που είδατε στο βίντεο που του συλλάβανε οι μπάτσοι προχθές και τον πηγαίναν τέσσερις και τον τραβάγανε κλπ. Λοιπόν, είναι ο φίλος ο Μάικ, όπου μιλήσαμε και θα έρθει να μας πει τι τράβηξε εκεί στο τμήμα κλπ. Ο οποίος το καταχάρηκε. Έκανε και μήνυση μάλιστα τώρα στους αστυνομικούς και όλα αυτά. Και είναι γενικά ένας τύπος. Είναι και αυτός νεοταξίτης. Ξέρεις, είναι και αυτός πιστεύει στους εξωγήινους, πιστεύει στον αγάπη και τέτοια. Και αυτός θέλει να φέρει τώρα γιατί πάει και μπλέκει με τους αστυνομικούς και δεν ξέρω. Είναι αυτοί οι νεοταξίτες κακοί που θέλουν το κακό μας, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα έρθει την Τετάρτη, θα μας τα πει. Και την Παρασκευή, μάλλον, έχω κανονίσει, θα μιλήσουμε με μία φίλη, θα σας πω περισσότερα, η οποία μιλάει με τα ζώα. Λοιπόν. Θα ξεφύγουμε τελείως. Λέμε τα ζώα, δεν κάνω πλάκα και όταν έχει ένα ζώο δίπλα της μπορεί και επικοινωνεί, αλλά και μπορεί να μιλάει και με ζώα που είναι μακριά, δηλαδή δελφίνια, φάλαινες, μέσω channeling. Και φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι διάλογο λένε αυτά τα ζώα για μας, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά. Άντε, μέχρι τότε να περάσετε καλά. Φάτε κανένα ψάρι, κανένα δεν ξέρω τι τρώνε αυτές τις μέρες, ας πούμε. Είπαμε ότι η διασκέδαση σε αυτόν τον κόσμο είναι να χλεπακιάζουμε μόνο. Κατοχικά συνδρόματα, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, άντε και μέχρι Τετάρτη, να είστε καλά, θα τα πούμε. Γεια. Μενέλε τραγουδάκι και τα λέμε Τετάρτη. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. 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 We'll be right back.
παιδιά. Για ανθρώπους που τα έχουν χαμένα. Μετράνε ρηφτίδες σε λεφτά κελιά. Είναι για σένα. Μιλάει για φίλους μου παιδικού. Απόμειναν στάχτη δίπλα στις ράγες. Σαν μνήμες χαμένες από άγριους καιρούς. Από άγριους καιρούς. Μιλάει για ένα μικρό εξωτικό. Μιλάει για ένα τρένο με χαλασμένα φρένα. Σ' ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Το τραγούδι είναι σένα. Μιλάει για θυσίες και ταμπούς. Κατάλαβες πράγματα που σου είναι ξένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. Μιλάει για θυσίες και θαύρους. Κατάλαβες πράγματα που σου είναι ξένα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα. 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 Αυτό το τραγούδι δεν.